Να είμαστε εδώ με τη Φότσα Πλάς, να σε δω ξανά εκεί, πρωταθλητή. Να σε δω ξανά πρωταθλητή, το εκεί το βάλα εγώ. Μάλιστα. Τι λέει η Φότσα Πλάς? Πάω, κνίξε, άνετα την Κέρκυρα, άνετα την κέρδισε. Ο Πέργας δεν αγχώνεται που είναι ψηλά η ομάδα. Αλλά, ωραίο φωτογραφικό υλικό, ωραία απόβαση. Απόβαση. Ο Τσορμπαζόγλου γνωρίζει καλά ότι εδώ και μια εβδομάδα του λέω ότι η κομβική μέρα για την έκβαση του πρωταθλήματος είναι η Δευτέρα. Δηλαδή σήμερα. Έκανα βουντού, μίλησα με σατανιστές, με παγανιστές. Θυσιάσαμε μια παρθένα, φτύσαμε αίμα να τη βρούμε. Αλλά η δουλειά έγινε. Η ΑΕΚ φορτώνεται άλλα δύο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός φορτώνεται άλλα δύο ντέρμπι. Παιχνίδια με μεγάλη ένταση. Παιχνίδια που θα αφήσουν κουσούρια. Δεν γίνεται να μην αφήσουν κουσούρια. Παιχνίδια τα οποία εντάσσονται, κολλάνε στο τρίτο της παρέας που είναι του πρωταθλήματος. Ήταν πάρα πολύ σημαντική. Έχεις περίπατο. Τι? Εσύ τι έχεις περίπατο. Εγώ έχω μεγαλύτερο ρόστερ. Από τον Ολυμπιακό έχω... δεν έχεις μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο έχω. Ο Ολυμπιακός έχει 34 παίκτες αυτή τη στιγμή. 34 παίκτες. Αλήθεια, ναι. Έχει πολλούς παίκτες, δεν έχει διώξει. Ναι, δεν είναι ενεργοί. Εγώ έχω περισσότερους ενεργούς. Ποιος είναι ενεργός? Ενεργούς έχω. Έχω ενεργούς. Μόνο στα μπακ έχω θέμα. Εναλλακτική λύση δεξιά ο Βιερίνια, εναλλακτική σε αριστερά ο Βιερίνια. Ναι. Κοίτα, εντάξει, έχω και τον Κρέσπο θα μου πεις. Εντάξει. Στο Ατρόμητος πάω και θα δει τι παίζω Κρέσπο. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Στη θεωρία, ο ΠΑΟΚ είχε μια δύσκολη κλήρωση, οι άλλοι δύο είχαν μια πιο δύσκολη κλήρωση. Αυτή είναι η θεωρία. Ναι φίλε, αλλά θα σκέφτεσαι πάντα το θετικό σενάριο, γιατί είμαστε θετικοί άνθρωποι. Βέβαια, παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Περνάμε στο και δύσκολο τον Ατρόμητο. Έχει βγει ο Ατρόμητος από το κάδρο δηλαδή. Και αποκλείται και ένας από τον Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ναι. Α, για το κύπελο τώρα λες. Ναι. Γιατί είναι στόχος και το κύπελο. Και το κύπελο είναι μέσα, δεν συμμετέχω. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά δεν. Απλά θα εκεί καμία... μπορώ να πάρω λίγα περισσότερα ρίσκα από το πρωτάθλημα. Λίγο rotation, λίγο έτσι, λίγο έτσι. Εντάξει. Λίγο. Λίγο. Πέρυσι κάνανε 55 παιχνίδια, φέτος θα κάνουν 40. Εντάξει. Ναι, και αλλά πιο... τώρα το λάθος πληρώνεται επί 5. Πέρυσι ήμουν ένατος και κυνηγούσα να βγω δεύτερος. Άλλη χρονιά, Δημήτρη μου. Ναι. Και η χρονιά έσκασε στο τέλος. Ναι. Άρα άλλη χρονιά εντελώς. Καμία σχέση. Τώρα δεν έχετε play-off, δεν έχετε τίποτα, αλλά το λάθος πληρώνεται. Λοιπόν... ξεκινάει η περίοδος, από σήμερα μπήκαμε στο κλίμα με τα πολλά παιχνίδια, τα πολλά και τα μεγάλα μάτς και ποδόσφαιρο, να βάλουμε και τα άλλα τμήματα και μπάσκετ και βόλεϊ. Ξεκινάει αυτή η περίοδος, χαλαρά ήμασταν μέχρι τώρα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, μια και δεν είχε Ευρώπη. Από εδώ και πέρα ντέρμπι κάθε τρεις μέρες. Θα δώσουμε 5 εισιτήρια και για τον αγώνα ΠΑΟΚ Σαλόν αύριο στο μπάσκετ, 7:30. Πάμε μια βόλτα. Βεβαίως. Και για το κυριακάτικο μάτς ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Άλλα 5 εισιτήρια. Τι κάνετε δηλαδή? Δεν έχουμε περιθώριο. Πρέπει να τα στείλουμε. Ναι. Ναι, δεν μας αφήνουν. Γράφετε για το μπάσκετ. Που είναι αύριο. Αύριο. FM κενό ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Το μπάσκετ το οποίο έχει 2 νίκες παραπάνω από την ΑΕΚ. Και την πιθανή ισοβαθμία πλέον. Ναι, το μπάσκετ έχει 7 νίκες στα τελευταία 9 παιχνίδια. Τελείωσε τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 8-4 και 2 νίκες πάνω από την ΑΕΚ. Καλούτσικη κατάσταση. Μία ήττα περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Ναι, καλούτσικη. Αν θα μπορούσε να αποφύγει και μία ήττα ακόμα εκεί με τα τρίκαλα κτλ., θα ήταν στο 9-3, θα ήταν πολύ καλά. Αλλά okay, συνεχίζει η προσπάθεια. Αυτό είναι και ο στόχος, η τετράδα. Και αύριο ο στόχος βεβαίως να κερδίσει την γαλλική ομάδα, έστω και με ένα πόντο. Για να είναι ζωντανός για την πρόκριση. FM κενό, ΠΑΟΚ μπάσκετ, αποστολή στο 545-26. Και άλλα 5 εισιτήρια για τον αγώνα πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Χουάντερσον που λέει και ο Μάριος. Κυριακή μεσημέρι με τον Απόλλωνα. Δεν παίζει ο Χουάντερσον. Τα έχει κανονίσει, λέει, να παίξει. Ο άλλος παίζει. Είναι τιμωρημένος, λέει ο άλλος. Ξέρει, ρε. Ξέρει, διαβάζει κάθε μέρα Απόλλωνα ρεπορτάζ. Μιλάει με Απολλωνιστές, λέει. Φοβερά πράγματα. FM κενό ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Αποστολή με ονοματεπώνυμο στο 54526 για άλλα 5 εστία του ποδοσφαιρικού αγώνα Κυριακή μεσημέρι. Παίζει συνέχεια Κυριακή μεσημέρι στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, έτσι. Μπαίνουν τώρα και τα δύο μάτσα με τον Ατρόμητο. Το ένα παιχνίδι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Και το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει εκεί στις 6-7 Φεβρουαρίου. Τετάρτη θα γίνει, δεν Κυριακή δεν παίζουμε με το... Τη δεύτερη φορά ακολουθεί μάτς Δευτέρα. Άρα μπορούμε να πάμε Πέμπτη στα... Τα έχουν όλα, τα είχαν δει μπροστά τους. Νομίζω και το 3 ώρα είναι σχετικό. Έτσι νομίζω. Αυτό για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Αυτά και για τα εστία μπορείτε να ξεκινάτε να τα διεκδικείτε όπως ο φίλος ο Παύλος, ο πρώτος που θα διεκδικήσει εισιτήριο για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Κυριακής. Ο Σταύρος Κόλκας, όπως και πολλοί άλλοι εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, πήγαν στην Κέρκυρα. Κλάμα, φίλε, πολύ γέλιο βγάλαμε. Νερό το αγώνα. Το πρωί, ρε, κλάμα, σου λέω, δεν υπάρχει. Για περιέγραψε όλα μας... τα μοντέλα, δηλαδή πραγματικά ήταν. Σε πόσα Κέρκυρα ΠΑΟΚ έχει πάει, 5-6? Τι λες, ρε. Στην Κέρκυρα. Παραπάνω. 10. Μπορεί. 10 δεν έχει Κέρκυρα στην πρώτη κατηγορία, ρε ψεύτη. Δεν έχει σημασία. Ρε. 10. Ήρθε ήταν το Κέρκυρα ΠΑΟΚ που είχε τους περισσότερους ΠΑΟΞίδες. Τους περισσότερους οπαδούς αντίπαλη ομάδα. Δεν ξέρει να γίνει αυτό στην απέναντι κερκίδα. Ούτε με τον Ολυμπιακό. Ποτέ. Τι λες, μωρέ. Αυτό που σου λέω. Έτσι λέγανε οι ντόπιοι. Ναι, και σκέψω ότι αυτοί οι Ολυμπιακοί εκεί είναι ντόπιοι. Δεν ταξιδεύουν οι άλλοι από τον Πειραιά, δεν παίρνουν το καράβι. Ναι, έχει ντόπιους. Κατάλαβες, και ντόπιοι τώρα Ολυμπιακοί, ξέρεις. Δηλαδή άκουγα ένα και έγινε Ολυμπιακός τώρα. Εντάξει, ναι. Δεν είναι. Πόσοι παοξίδες ήταν, μόνο απέναντι αυτοί που φαινόταν. Είναι σίγουρα, ρε. Και στην κεντρική σίγουρα, είχε. Και στην κεντρική είχε και παντού. Είχε και δεξιά μας, είχε και αριστερά μας, είχε και απέναντι. Είχε και στριμωγμένοι απέναντι. Και αυτά, άμα ήταν άλλοι, θα είχαν στοιχηθεί και θα είχαν απλωθεί. Ναι. Η δική μας, ένας πάνω στον άλλον, αφού σου ανοίξανε, πήγαινε, πιάσε το όλο. Αν έπαιζε τώρα ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο, πόσους θα είχε? Ένα καράβι μεγάλο να μην είχε, 2.500 άτομα. Θα είχε και στη Ρόδο, ναι. Αν έπαιζε στη Σπάρτη, μια χιλιαδίτσα σβηστά. Αν έπαιζε στη Μυτιλίνη, πλοίο, ρε, ναύλωση, αφού δικό μας είναι το λιμάνι. Θα βάζαμε ένα πλοίο, πηγαίναμε. Δηλαδή υπάρχει τρέλα, ε. Ήταν τα μοντέλα χθες, ένα και ένα. Ένα και ένα. Βγαίνουν από παντού. Από ποντού, ναι. Κλάμα. Πώς το λένε, στα καντούνια. Κλάμα, πολύ γέλιο. Βγάλαμε γέλιο. Πιάνει ο άλλος τον ένα παπά, καλά, γιατί φάγατε το Χριστόδουλο, ρε. Άσχετο. Έτσι, ο καθένας ήταν κάτω. Μετά σκούπισε το χέρι του φίλου στο χέρι και σκούπισε. Έτρωγε πατατάκια με την πύρα. Και του σκούπιζε έτσι. Στο άσο. Μάλιστα. Πες κανένα σύνθημα που ακούστηκε. Α, δεν είναι. Τέτοια δεν είναι. Εμείς είμαστε άλλη φάση. Φτάνει για τα νεαρά παιδιά. Ακούστηκαν συνθήματα όμως για πρωταθλητή Παύλα. Εντάξει, και το Σάββατο, ναι, στην άφηξη. Mm. Νάτι πρωταθλητές. Αρχίζει και μπαίνει στο. Ο Βασιλάκης εκεί είχε ετοιμάσει την υποδοχή. Ναι. Με πήρε προβληματισμένο σήμερα. Στα είπα στο message. Εντάξει, θα γίνουν οι κινήσεις, ναι, που χρειάζεται. Ναι. Εύκολα κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Χωρίς να παίξει. Δεν έπαιξε. Για να είμαστε ειλικρινείς, εμένα δεν μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Δεν άρεσε. Πολλά λάθη. Ναι, δεν έπαιξε. Έχει δίκιο ο Λουτσέσκο σε ένα βαθμό για τον αγωνιστικό χώρο. Όντως ήταν πολύ δύσκολο να κοντρολάρει την μπάλα. Του έκανε ερώτηση ο Κωστής ο Μπότσερς με το αποτελέσει το παιχνίδι, ότι δεν παίξετε καλά, κάτι κάπως το έθεσε και το κοιτούσε στραβά. Μα αφού δεν έπαιξε, τι κοιτά στραβά. Επειδή μου, όταν δέχεσαι καλοπροαίρετη κριτική, τι αντιδράς? Δεν είναι καλοπροαίρετη κριτική. Καλοπροαίρετη. Ούτε κακοπροαίρετη. Είναι αυτό που είδαμε. Ναι. Δεν ήμασταν καλοί. Πολλά λάθη αβίαστα. Δηλαδή απέναντι σε καλή ομάδα, ο Τζάλμα τώρα, βρες τη φάση του γκολ, δηλαδή στη λέω, ρε. Έπαθε Άμστερνταμ. Βρες τη φάση του γκολ. Ναι, ναι. Παίρνει την μπάλα ο Τζάλμα και λέω, για να δούμε, θα κάνει κάτι καλό αυτή τη φορά. Δύο μπάλες κατηφορούν στο Ιόνιο. Ναι, στο ναι. Οι Συγκασιόποι. Έχει φτάσει στην Ιθάκη. Νεκράνοι κυκλοφορούν στην Συγκασιόποι. Όχι, από την θάλασσα.
πάει προς Ιθάκη, κατεβαίνει. Το... έχει κάνει μια σέντρα, τέσσερα γήπεδα πιο πέρα, χωρίς πίεση. Δεν έχει κάνει μία ενέργεια και βάζει αυτό το γκολ. Δηλαδή πρέπει να βρεις το κομμάτι εκείνο, Χριστό, και είναι κλάμα. Γιατί με πιάνει νευρικό, δεν είπα ότι μπήκε γκολ. Δεν πρέπει να το είπα. Θυμάστε την πρώτη φάση στο Άμστερνταμ. Που αναρωτιόμαστε αν το θέλει ή όχι. Ναι. Μετά από χρόνια έχουμε πιστεί ότι δεν φυσικά δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε. Ούτε το χθεσινό το ήθελε. Αλλά δεν πειράζει, κάνει δουλειά ο Χριστιανός. Είναι στον ΠΑΟΚ. Από την ώρα που τον μίλησαν, τρία γκολ ο Τζάλμα. Ναι. Χθες είναι τράγικο. Χθες είναι για σου. Ο Τζάλμα είναι αυτό. Οι πρώτες του ενέργειες σου δείχνουν τι θα δεις στη συνέχεια. Δεν το στρώνει ποτέ ή δεν το χαλάει ποτέ όταν είναι καλά. Με αυτά και με αυτά ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Δηλαδή που και να παίξει καλύτερα. Δηλαδή κερδίζει 3-0 την Κέρκυρα, 5-0 τον Λεβαδιακό, 4-0 τον Παναθηναϊκό. Και όλα αυτά χωρίς να εντυπωσιάζει. Έτσι. Δηλαδή παίζει σωστά. Χθες αλήθεια είναι ότι απειλήθηκε κιόλας. Δηλαδή χθες χρειάστηκε και ο τερματοφύλακας. Μία φορά στο τέλος. Χρειάστηκε. Μία φορά στο τέλος. Τα στόπερ ήταν πολύ σοβαρά πάλι. Ναι, χρειάστηκε σε φάσεις κυρίως όπου ο Βιερίνη είχε χτυπήσει και δεν πατούσε καλά και έβγαλε κάποιες φάσεις η Κέρκυρα. Κοίτα, η ουσία είναι ότι πήραμε ένα παιχνίδι 0-3 εκτός έδρας έχοντας κορυφαίους στους 4 άμυνες. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτή είναι συνέχεια σοβαρή και κορυφαίοι. Εκεί ποντάρεις, αυτό είναι το ατού σου. Η ΑΕΚ έχει τον Λιβάγια και τον Αραούχο. Που σε ένα παιχνίδι πρέπει να χάσει. Χθες εκμεταλλεύεται ο Λιβάγια ένα γλίστριμα του Μιχαήλ και παίρνουν το παιχνίδι. Γιατί αυτό έγινε χθες. Ναι, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ. Ότι πίεζε ο ΠΑΣ για το 1-2. Ναι, ναι. Σε ανοιχτό γήπεδο βάζει το 2-1 ο Αραούχο. Εντάξει. Εμείς έχουμε τις 4 πίσω. Ναι, και ο ΠΑΟΚ όμως δεν γίνεται. Πρέπει να ανέβει πάρα πολύ ο Μαουρίσιο. Να σταθεροποιηθεί. Ο δεύτερος χαφ, όποιος είναι που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Ο Λιμιός, δεν ξέρω. Ο Πέλκας, εντάξει, έχει κάποιες στιγμές. Στην κορυφή της επίθεσης υπάρχει αυτή η κατάσταση με Πρίγιοβιτς και εκτός έδρας με τον Κουλούρη. Δεν είναι ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι αποδοτικό. Και όταν ξέρεις ότι θα κρυθούν τα πάντα στις λεπτομέρειες, εγώ πραγματικά δηλαδή ξυπνάω κάθε πρωί με νεύρα. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει μπει στην ατζέντα το θέμα φόρ. Αφού, να σου πω κάτι, δεν έχουμε τίποτα με τα παιδιά. Το Κουλούρη τον αγαπάω, είναι δικό μας παιδί. Ο Πρίγιοβιτς έχει αποδείξει τουλάχιστον στα μικρά εντός έδρας μπορεί να σε βοηθήσει. Αφού από τον τρόπο διαχείρισης του προπονητή φαίνεται ότι δεν εμπιστεύεται κανένα από τους δύο. Δεν έχω σταθερά. Ψάχνει να το κολομπαρέψει γιατί αυτό κάνει. Τι με βολεύει από αυτά που έχουνε. Γιατί δεν βάζει τον Πρίγιοβιτς εκτός έδρας. Γιατί έπαιξα 5 παιχνίδια και δεν κρίνησα κανένα με τον Πρίγιοβιτς, παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα. Και ένα της Ευρώπης 6, 7, 2 της Ευρώπης. Τι να κάνει δηλαδή. Να φτάσουμε τα 30 για να μην τον βάζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Κουλούρης έχει χάσει ευκαιρίες. Του έχει δώσει πόσες ευκαιρίες. Και έχει 2 γκολ από πέναλτι. Όλα όσο και λοιπόν, να θέλαμε να τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα και αυτός δεν είχε ανταπεξέλθει. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να σημειώνονται γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει καλύτερα. Δεν γίνεται να διεκδικήσει και τους δύο θεσμούς έχοντας μόνιμα κορυφαίους τους αμυντικούς του. Πρέπει να βρεθεί και κορμός και να βελτιωθεί η απόδοση της ομάδας σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια. Φίλος γράφει ότι έχει φάει μια γεμάτη ο Τζάλμα στο πρώτο λεπτό που φαίνεται ότι είναι αυτή που του δημιουργεί τις ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Είχε ενοχλήσει, ναι, ο Κάμπος. Στον αριστερό δικέφαλο παρόλα αυτά το έβγαλε το παιχνίδι. Ο φίλος ο Χρήστος γράφει ότι χθες αν τροφοδοτούνταν σωστά ο Πρίγιοβιτς θα σκόραρε. Προφανώς θα σκόραρε. Αν τροφοδοτείται τύπου, αλλά ζητάει την μπάλα από τον Μακ και είναι 2 μέτρα μπροστά, ρε. Πού να τροφοδοτηθεί. Ναι, ας μην μείνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, γιατί και το μάτς ήταν εντελώς απίθραχο, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Έτσι, τα είχε παρατήσει η Κέρκυρα, δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Σαφώς θα μπορούσε να σκοράρει χθες ο Πρίγιοβιτς, αλλά είναι η γενική εικόνα. Έτσι, αυτό που έχουμε δει εκτός έδρας από τον ποδοσφαιριστή και εκτός περιοχής. Και βεβαίως. Εκτός έδρας.
για όλους, για όλους και ειδικά για τους που παίζουν κυρίως, πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, ε. Όχι ο εαυτός μας και τα νούμερά μας. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Και δεν λέω για αυτόν που μπορεί να μην δώσει πάσα σε μια σημαντική στιγμή. Λέω για, για τις αντιδράσεις. Αυτός που μπορεί να μην δώσει πάσα, νομίζω ότι δεν πρέπει να τον σκίσεις. Γιατί θα του να γίνει τεράστιο θέμα, γιατί μετά θα ψάχνει να δίνει μόνο πάσα. Αλλά δεν μπορεί να στεναχωριέσαι αν βάζει γκολ ο άλλος. Δηλαδή, εντάξει. Για τον ΠΑΟΚ παίζεις και όχι για τα νούμερά σου. Και αυτό ισχύει για όλους. Λοιπόν, την καλημέρα και στο φίλο τον Βάγγελο που θα μπει στην κλήρωση για το μπάσκετ. Και άλλος Βαγγέλης εδώ. Φύγαμε για τον double, λέει. Μεγάλη μάχη θα δοθεί για τους δύο στόχους. Και μια λέγαμε για μπάσκετ και βόλι, ήταν ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο που ΠΑΟΚ κέρδισε παντού. Και στο πόλο κέρδισε. Και στο πόλο, τον Ιδραϊκό. Ποδόσφαιρο κέρδισε, μεγάλο σκορ. Στο μπάσκετ κέρδισε με διαφορά. Στο βόλι κέρδισε. Στο πόλο κέρδισε. Γυναίκες, αυτά. Σερί. Ο ΠΑΟΚ και η Λίβερπουλ δηλαδή. Κερδίζουν παντού. Και έχουν σερί. Να μην το ματιάξουμε. Λοιπόν. Άγκολος Αγκόλα, Άγκολος για τον Κουλούρη και τον Τζάλμα Κάμος. Λοιπόν, έχεις το χικ τον γκολ? Για να δούμε, περίμενε. Τι, τα ακούμε τώρα? Διαβάλε. 11,5 λεπτά στο ημίχρονο. Αμάν δεν το έχω βγει, περίμενε. Κόφτο. Ξανά πάμε. 11,5 λεπτά στο ημίχρονο. Ο Τσίμιρο το ωραία για τον Τζάλμα τα αριστερά τώρα που φεύγει. Για να δούμε θα κάνει κάτι θετικό σήμερα. Περνάει, θα βγάλει μια σέντρα σουτ. Γκολ! Τι έκανε ρε μαλάκα. Με την προσπάθεια του Τζάλμα να βγάλει σέντρα. Τελικά το ήθελε. Η μπάλα πάει στην απέναντι γωνία. Ο Πάοκ σκοράρει στο 57. Δεύτερο γκολ για τον Πάοκ με τον Τζάλμα Κάμπος. Να πετυχαίνει απίστευτο γκολ. Αχ, το Τζάλμα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτογελάσουμε. Ειδικά το ήθελε, ήταν πολύ χιουμοριστικό. Εντάξει, δεν είχα βάλει καλά. Ήταν σε ίδια κατάσταση ο Πάου και ο Πρίγιοβιτς των χαμένων εκτός με τον Τωρινό. Προφανώς πρέπει να παίξει τα μάτς που έρχονται ο Πρίγιοβιτς. Ακόμα και φορ να πάρει, θα θέλει κανένα μήνα να μπει στην ομάδα. Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν είναι τα πράγματα. Είναι προβληματικά στην επίθεση και εμείς λειτουργείτε με συμπάθειες. Δεν υπάρχει. Και οι δύο δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό που θέλει ο προπονητής τέλος. Δηλαδή, τι ψάχνετε τώρα? Δεν μπορεί. Κανείς από τους δύο. Ένα εξάρι ρε παιδιά, φωνάζει ο 718. Με αυτές τις φωνές, με τα άλλα μηνύματα, με ρεπορτάζ, να θυμίσουμε για το κύπελο. Κληρώσεις, έχει ανοίξει ο πόλεμος. Αυτό που περιγράφαμε τις προηγούμενες ημέρες για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ξεκίνησε ο πόλεμος 2,5 λεπτά με τη δήλωση Αγραφιώτη και απαντάει η ΑΕΚ και ξεκινάει το πάρτι. Εμείς παρακολουθούμε βέβαια, έχουμε πάρει popcorn, πανταρτάκια. Ωραία, αυτό θέλαμε να συμβεί, αυτό συμβαίνει και θα έχει γελάσει ο κάθε πικραμένος. Έχει ξεκινήσει ήδη, ναι. Κάτσε λίγο, είναι δύο εντός σερί του Ολυμπιακού και μετά κλείνει τη ρεβάν στην ΑΕΚ. Ναι. Έχει σημασία και αυτό. Γιατί και οι βλαχομαγκές τους μπορούν να φτάσουν μέχρι όριο, γιατί μετά πρέπει να πάνε και από εκεί. Έχουμε τα γραφικά. Η υπόθεση Μολέντο που τράβηξε κανένα δεκαήμερο σήμερα πρέπει να κλείσει από την Παρασκευή. Λέμε ότι η εκκρεμότητα έχει να κάνει πλέον με τους παίχτες του ΠΑΟΚ που θα πάνε στον Παναθηναϊκό. Ένα αυτό το ζήτημα. Η ατάκα του Λουτσέσκου για τον Αζεβέδο που θα αργήσει, όπως λέει ο Λουτσέσκου τουλάχιστον. Και η επόμενη κίνηση με επιθετικό, την οποία περιμένουμε. Πάμε για να ξεκινήσουμε όλα αυτά με το που επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Πάμε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Πρώτα απ' όλα τους διαγωνισμούς μας. Αύριο 7.30 πολύ σπουδαίο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Σαλόν στο Champions League του μπάσκετ. Το ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει για να συνεχίσει να έχει ελπίδες. Ο ΠΑΟΚ πάει πολύ καλά το τελευταίο δίμηνο. 15 πόντους πρέπει να κερδίσω. Όχι, και ένα κέρδισε.
Άσο 15 γιατί θα... Αν είμαι 9 στα 2 λεπτά τι κάνω? Δεν ξέρω. Είσαι ΠΑΟΚ. Πρόσεχε να κερδίσεις πρώτα και μετά βλέπουμε. Για τη διαφορά. Λοιπόν, FM κενό ΠΑΟΚ μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526 για 5 εισιτήρια του σπουδαίου ευρωπαϊκού αγώνα αύριο 7.30. Από εκεί πέρα δίνουμε στήρια. Καλή είναι αυτή. Βεβαίως. Καλύτερη από αυτή που κερδίσαν 40 πόντους τον Άρη. Ναι. Δίνουμε και 5 εισιτήρια από τώρα για το κυριακάτικο μάτς ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης στο ποδόσφαιρο. Η ίδια διαδικασία, FM γράφεται και να βρείτε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 54526. Όλοι κάνετε υπολογισμούς, βλέπετε προγράμματα αυτά μετά και την κλήρωση του κυπέλου. Αν κάποιος δεν ενημερώθηκε, ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Πανιώνιος Λαμία και ΠΑΣ Γιάννενα Λάρισα, η κλήρωση στις 8 του κυπέλου. Πόλεμος Ολυμπιακού και ΑΕΚ ξεκίνησε με την ατάκα του Αγραφιώτη εκπροσώπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός να μην έχει ο δρόμος του κυπέλου στη Λιάρια. Υπονοούμενο και αιχμή για τον διαιτή χθες που έκανε λάθος υπέρ της ΑΕΚ στο 0-0. Δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του ΠΑΣ Γιάννενα, που ήταν καλός πράγματι χθες ο ΠΑΣ. Και άμα πήγαινε το μάτς 0-1, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ. Απαντά η ΑΕΚ για βλάκες, για ανεπάγγελτους. Ήδη χοντρένει το παιχνίδι μεταξύ των δύο. Ο Ολυμπιακός που έχει ως βασική πολιτική πλέον το bullying κατά όλων. Bullying, εκφοβισμός, απειλές. Όποιος μασίσει, ήδη βλέπουμε κόσμο που φοβάται και μασάει. Όπως και ο υφυπουργός ο Βασιλιάδης που άρχισε το άνοιγμα στον Πειραιά. Όλοι κρίνονται στην προσπάθεια να αλλάξει το ποδόσφαιρό μας ή στην προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός να το επαναφέρει εκεί που ήταν στα μέτρα του, στο ποδόσφαιρο του ενός μόνιμα ευνοημένου. Τα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Πάμε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι 7-18, βοήθησέ με. Μην χαρακτηρίζεται. Ναι, δεν το διαβάσουμε, εντάξει, καταλαβαίνει, δεν το διαβάσουμε, αλλά ποιος. Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Στην Κέρκυρα, πρώτο και πολύ σημαντικό στοιχείο, η παρουσία τόσων φίλων του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει. Πάρα πολλοί κόσμος σε ένα μακρινό ταξίδι, σε ένα δύσκολο ταξίδι, που χρειάζεται και αυτοκίνητο και πλοίο και έξοδα και ταλαιπωρία και τα πάντα. Πάρα πολλοί κόσμος. Το πρώτο ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο περιμέναμε και πράγματι το είδαμε στο γήπεδο και προφανώς από εδώ και πέρα έτσι θα συμβαίνει και στην Τούμπα και στα Γιάννενα και στο Αγρίνι, οπουδήποτε, με τους φίλους του ΠΑΟΚ που παίζουν το δικό τους ρόλο σε κάθε παιχνίδι, γιατί και πράγματι χθες έπαιξαν ρόλο. Όσο κακός και αν είναι ένας παίκτης δεφορμέ που έχει ο ΠΑΟΚ δεφορμέ, μπαίνει στο γήπεδο και δεν μπορεί να εφησυχάζει, δεν μπορεί να σε πάρει ντρος από κάτω. Θα έχεις έστω κάποιες στιγμές που θα σου βγουν πράγματα, θα είσαι σε γρήγορηση με τόσο κόσμο δικό σου, τόσο μακριά από την έδρα σου. Παίζει πολύ και με δύσκολες, δεν είναι εύκολη πρόσβαση στην Κέρκυρα. Δηλαδή είχε στο Μέτσοβο χιόνια. Είχε, ξέρω εγώ, έχει πλοίο, έχει το ένα, έχει το άλλο. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, στο παιχνίδι γράψαμε από το Σάββατο πώς δοκίμαζε να παρτάξει την ομάδα του Λουτσέσκου. Γράψαμε από το Σάββατο και για ερωτηματικά που μπορεί να είχαμε. Πράγματι για τον Μπρίγκοβιτς, ένας επιθετικός, όταν βάζει 4 γκολ σε μία εβδομάδα, προφανώς και περιμένει να ξεκινήσει βασικός. Είναι λογικό το όποιο ερώτημα. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε τον Κουλούρη για τους λόγους που ξέρουμε και έχουν να κάνουν με τη καλύτερη παρουσία του εκτός περιοχής, τη συμμετοχικότητά του. Έχουν αναλυθεί όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο καλός. Δεν μπορείς να πεις ότι κυριάρχησε, ότι πατούσε καλά, κυκλοφορούσε την μπάλα καλά, ότι είχε καλές μεταβάσεις προς την επίθεση, δεν έβγαλε συνδυασμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στημένες μπάλες παίζουν τεράστιο ρόλο. Στα 3 εκτός έδρας παιχνίδια, επειδή τα κάθισα, τα μέτρησα. 2 στα 3 γκολ με την Ξάνθη στημένη μπάλα. Γκολ με τον Πλατανιά στημένη μπάλα. Έστω και σε δεύτερο χρόνο. Χθες πρώτο γκολ με στημένη μπάλα. Στον Πανιόνιο και τα 2 γκολ στημένη μπάλα. Εντάξει, το ένα πέναλτι. Οι στημένες μπάλες έχουν δώσει τις λύσεις. Τεράστια υπόθεση αν δεν παίζεις καλά να παίρνεις τέτοιες λύσεις από στατικές φάσεις, τις οποίες σαφώς ο ΠΑΟΚ δουλεύει.
Ο Ευγερίνη εκτελεί πολύ καλά. Έχει ανέβει πολύ σε assist. Ο Μάτος έχει τρομερή ευχέρεια. Και δίνεται μεγάλη λύση. Είναι τρομερός ο τρόπος που πετάγεται μπροστά από τον Αντωνίου χθες. Παίρνεις μεγάλη λύση. Αλλάζει εντελώς το παιχνίδι με το πρώτο γκολ που έρχεται από τέτοια φάση. Γιατί κατά τα άλλα δυσκολεύεται να βρει άλλες φάσεις. Είναι η φάση του Κουλούρη στο 14. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο ο ΠΑΟΚ. Και μετά το 1-0 δεν μπορείς να πεις ότι έπεισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ενέπνεε σιγουριά στο παιχνίδι. Και φάσεις απειλήθηκε και δεν πατούσε καλά. Εύκολα λάθη που έβγαζαν την Κέρκυρα έξω, στον χώρο. Δεν ήταν καλά και το κέντρο και στην επίθεση. Μόνο κάποιες καλές στιγμές του Πέλκα στο δεύτερο ημίχρονο, κάποιες εμπνεύσεις, κάποιες εξάρσεις. Όχι όμως σταθερότητα. Το 2-0 προφανώς ήρθε με τυχερό τρόπο, ό,τι και να λέμε. Και μετά κατέρευσε η Κέρκυρα και ο ΠΑΟΚ μπορούσε να βάλει και πολλά παραπάνω γκολ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για το παιχνίδι. Νομίζω ότι τζάμπα το κουράζουμε. Πέρασε εύκολα για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν ικανοποιεί τόσο. Παρά τα σκορ που πετυχαίνει, οφείλει να βελτιωθεί. Και παίχτες συγκεκριμένοι να ανεβάσουν απόδοση, να καταλάβουν ότι δεν έχουν σίγουρη θέση στην εντεκάδα και γενικότερα η ομάδα να πείσει ότι πέρα από μια καλή ανασταλτική λειτουργία, όχι χθες, γενικά μια καλή ανασταλτική λειτουργία, πρέπει να κυριαρχεί περισσότερο στα παιχνίδια της. Και όχι μόνο κατά διαστήματα. Η αμυντική, οι τέσσερις και ο τερματοφύλακας ήταν η πιο σταθερή και χθες. Όπως και να το κάνουμε. Βγήκαν κανένα προβλήματα, βγήκε τίποτα πρόβλημα, όχι. Μπα. Αυτά για το παιχνίδι όπου στο τέλος χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες από τον Μακ, το δοκάρι του Μαωρίσιο, στο τέλος η φάση του Πέλκα. Το σκορ πάλι θα μπορούσε να φτάσει 5-0, 4-0, όπως και με Παναθηναϊκό, όπως και με Λεβαδιακό, και να λέμε ότι παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει σίγουρα πολύ ψηλότερο ταβάνι. Το βασικό είναι δέχτηκε γκολ πάλι. Συμπληρώνουμε, ξέρω εγώ, 600-700 λεπτά αγωνιστικά χωρίς να δεχτούμε γκολ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας. Κλήρωση κυπέλλου έφερε τον ΠΑΟΚ να παίξει με τον Ατρόμητο. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι Κυριακή μεσημέρι έχει ΠΑΟΚ Απόλλων. Με τον Απόλλωνα δυσκολοκατάβλητο πλέον, πιο δυνατό, με παράσκο προπονητή, δεν έχασε στην ΑΕΚ. Βεβαίως παίζει για την κατηγορία. Δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μεσοβδόμαδα θα ακολουθήσει αγώνας κυπέλου ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Είτε Τετάρτη 24 είτε Πέμπτη 25 του μήνα. Για άλλη μια φορά, για όποιον δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή πρέπει να είσαι πραγματικά άμπαλος να μην καταλαβαίνεις. Ο ΠΑΟΚ έχει δανείσει 3 ποδοσφαιριστές στον Ατρόμητο. Ο δανεισμός που πάει καλά, τα λέγαμε και την Παρασκευή, 3 πρωταγωνιστούν, κάνουν εξαιρετική χρονιά. Δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία ότι απαγορεύεται να παίξουν στα παιχνίδια των δύο ομάδων. Υπάρχει μια προφορική δέσμευση. Η οποία είναι μια πολιτική της ΠΑΕΠΑΟΚ για να μην φαίνει σε δύσκολη θέση τα παιδιά αυτά. Για να προστατεύει τα περιουσιακά της στοιχεία. Ο Ουάρντ είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης, το ίδιο ο Χατζησαΐας. Αν οποιοδήποτε από τους 3 σε τα παιχνίδια αυτά κάνει μια γκέλα, λάθος τη στιγμή. Ένα τετατέτ χαμένο, ένα χέρι, πέναλτι, μια αναγλίστριμα. Από το μπούλινγκ που θα δεχθεί, ξέρετε από ποιους, από το πώς θα στοχοποιηθεί, μπορεί να καταστραφεί η καριέρα του. Και βέβαια να θα δουλεύει σε ένα περιβάλλον που θα το κοιτάνε με μισό μάτι όλοι. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Αυτό όποιος δεν το καταλαβαίνει, ή είναι αυτιστικό. Όχι, λάθος, γιατί φταίνουν τα παιδιά αυτά. Είναι πάμβλακας. Έχω έναν στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ή είναι στημένος. Να δώσω εγώ τα περιουσιακά μου στοιχεία που τα πληρώνω εγώ. Ωραία, και να δώσω στον Ατρόμητο μια υπεραξία σαν ομάδα. Αλλά και να βάλω στη διαδικασία αυτά τα παιδιά. Ωραία, να κοιτάνε την πλάτη τους, μην φάνε καμιά μαχαιριά. Όχι, ρε φίλε, δεν θα το κάνω. Δεύτερη σκέψη. Για τον ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ καλύτερο να παίξουν οι 3. Γιατί αν παίξουν οι 3 από την πίεση και το βάρος που θα έχουν, αποκλείεται να είναι καλοί στο γήπεδο. Θα είναι κακοί, θα κάνουν κακό στην ομάδα τους.
Ο ΠΑΟΚ θα ήταν κερδισμένος αν έπαιζαν οι τρεις. Όχι ότι το ότι δεν παίζουν είναι κακό για τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος αποδυναμώνεται. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο να έπαιζαν. Σκέψου άγχος του Χατζησαΐα να παίξει στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ασκέψου άγχος. Σε τι δύσκολη θέση έρχεται. Αυτά για όσους επιπλήττουν τον ΠΑΟΚ και αυτές τις συμφωνίες που κάνει. Όχι, μόνο στημένος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο στημένος. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή, που να έχει λογική ποδοσφαιρική και να αμφισβητεί μια ξεκάθαρη στρατηγική σαν κι αυτήν. Και φυσικά θα είναι προτιμότερο για όλους να μην παίξει ο Ριζβάνης π.χ. στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Από το να παίξει και να δεχτεί αυτή την πίεση που θα τον αναγκάσει να είναι σφιγμένος. Ανθρώπινα, όχι από πρόθεση. Λοιπόν, πάω Ατρόμητος στις 24-25 Ιανουαρίου, θα μάθουμε αργότερα. 28 το μεσημέρι Κυριακής πάει στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ, με το Δέλα πλέον προπονητή. Μετά από μία εβδομάδα πάλι νωρίς, ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ, δεύτερο εκτός έδρας. Και μεσοβδόμαδα τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας, Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το κύπελο. Ακολουθεί την Δευτέρα εκείνη, μετά το δεύτερο μάτς, ΠΑΟΚ Λάρισα για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το βάρος στους αγώνες που έχει ο ΠΑΟΚ, έχει συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Με μικρομεσαίο στο πρωτάθλημα, με τον Ατρόμητο στο κύπελο. Εντάξει. Πρέπει να ανταπεξέλθει. Να κερδίζει συνεχώς το πρωτάθλημα. Να περιμένει πού θα στραβοπατήσουν οι άλλοι, γιατί παίζουν και μεταξύ τους. Και φυσικά να προκριθεί και στο κύπελο. Ταυτόχρονα. Οι άλλοι έχουν αυτό το διάστημα πλέον τρία παιχνίδια μεταξύ τους. Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Δύο στο Καραϊσκάκι. Ένα κύπελο τώρα την εβδομάδα. Μετά ένα πρωτάθλημα. Και στο καπάκι ρεβάνς κυπέλου. Και μετά, από το δεύτερο μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός, έχει Ατρόμητος Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και ΑΕΚ Τρίπολη επίσης στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ που έχει και Ευρώπη ακριβώς μετά με τη Δυναμό Κιέβου. Όποιος αντέξει, από όλα αυτά θα αξίζει να πάρει και προβάδισμα, να γίνει και το φαβορί για το πρωτάθλημα. Μηνύματα δικά σας έχουν και οι δύο Περιστέρη και του Μπάρα. Μην το ξεχνάς. Ναι, αυτά αργότερα, σαφώς, θα γίνουν και τα μεγάλα μάτς. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για τις 25 Φεβρουαρίου, έτσι. Μάλιστα. Και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι 11 Μαρτίου. Ο Μακ θεωρεί ότι, που μας μίλησε στη Φόρτσα, ότι μπορεί και όλο το πρωτάθλημα να παιχθεί στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Υπολογίζει πιο πολύ την ΑΕΚ ως οργανωμένο, αντιπαραοργανωμένη ομάδα. Μετά τη σημερινή κλήρωση, η ΑΕΚ είναι πιο δύσκολο από όλους, γιατί ακολουθεί και η Ευρώπη για αυτήν. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Δηλαδή, με το που θα σπάσει, με το που θα τελειώσει το σερί, ακολουθούν δύο παιχνίδια με Δυναμό Κιέβου. Χθες στον αγώνα ΑΕΚ Παζιάννα, πραγματικά ο ΠΑΣ φάνηκε ισοδύναμος. Ισοδύναμος και στο διάστημα που η ΑΕΚ σκοράρει το 2-1 είναι καλύτερος. Λέμε δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είναι προβληματικός, ασταθής, δεν κυριαρχεί. Χθες έπαιζε ΑΕΚ Παζιάννα και ο ΠΑΣ ήταν ισοδύναμος της ΑΕΚ. Πρόσεξε με, ο Γαρουφαλιάς χθες δεν κάνει απλά πλάκα. Δηλαδή έπαιζε ο Μπούσκετς στα Γιάννενα. Με τσιντότητα με το φύλακα. Μωράν και. Με goalkeeper τον Τζιτόντα. Ο οποίος το έφαγε αυτό το είδος. Αλλά η ΑΕΚ παραμένει ψηλά παρά τα προβλήματά της. Συνεχίζει. Ναι, γιατί να έχει φόρ, Δημήτρη μου. Και παίρνει και σφυρίγματα. Και παίρνει και σφυρίγματα, βέβαια. Γιατί αν γίνει το 0-1 εκεί, θα σου πω εγώ μετά. Πάμε στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Για τον Μολέντο. Μεταξύ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ Μολέντο δεν υπάρχει ουσιαστική εκκρεμότητα. Έχουν συμφωνηθεί τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός έχει με το Μολέντο ένα ποσό 150.000. Από αυτά που θα δώσουμε, τα μισά θα τα πάρουμε από το Μολέντο. Πού κόλλησες εσύ? Ναι, αρκεί να μην τα πάρει ο Μολέντο από τον ΠΑΟΚ και τα χρωστούμενα. Θελώσε. Σε ενδιαφέρει, θα μου πεις, αλλά λέω τώρα. Μην τυχόν φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα με τους παίκτες που συζήτησαν οι ομάδες να παραχωρήσει ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Πλέον είναι πιο εύκολη η υπόθεση του, πιο εύκολη, πιο βατή η υπόθεση του Κωνσταντινίδη,
είναι πιο κοντά στους όρους οι τρεις πλευρές, δύο ομάδες και ο ποδοσφαιριστής. Ενώ με τον Γκάτσε, το έχουμε αναφέρει και όλα το γράψαμε, ο Γκάτσε ψάχνει κάτι άλλο. Έχει με βάση τις πληροφορίες και από τον εκπρόσωπό του κάποια άλλη ομάδα, έρχεται μια πρόταση από εξωτερικό, περιμένει πρώτα εκείνο. Γι' αυτό είναι πιο ανοιχτό του Γκάτσε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να χαλάσει κάτι με το Μολέδο, αλλά με τα έμψυχα ανταλλάγματα η συζήτηση συνεχίζεται και ειδικά με τον Γκάτσε, που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι ότι συζητάνε οι ομάδες σε θέλω Παναθηναϊκός και τα παρατάς όλα φεύγεις. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Μην ξεχνάμε για τους ποδοσφαιριστές αυτούς, να δούμε στη θέση τους. Πηγαίνουν σε ένα κλίμα τοξικό, πραγματικά. Χαμός γίνεται στο Παναθηναϊκό. Σε κάποια φάση χάνανε χθες 3-0, είχα πάρει, δεν πήραν. Ναι, και μπορεί να είναι αυτοί τα εύκολα θύματα. Σκεφτείτε το. Αυτοί κάπου περιμένουν να ξεσπάσουν. Είναι ικανοί να ξεσπάσουν στον κάθε δανεικό που θα πάει από τον ΠΑΟΚ. Άρα είναι λεπτό το θέμα και παραμένει σε κρεμότητα και οι παίκτες σωστά σκέφτονται κάποια πράγματα για το μέλλον τους. Και δεν μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ αδιάφορος για το μέλλον του Γκάτσε, του Κωνσταντινίδη ή του οποιοδήποτε. Δικοί του παίκτες είναι και φυσικά θα νοιαστεί για το μέλλον τους. Μηνύματα, βλέπω τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ξάνθη μέσα, ΑΕΚ μέσα, Τρίπολη έξω, ΑΕΚ μέσα, ΑΕΚ έξω, Ατρόμητος έξω, Πανιώνιος μέσα και κλείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι, με αλλαγή προπονητή, ε. Εντάξει. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Αλλά έχουν καλή νοοτροπία αυτοί. Έχουν καλή νοοτροπία. Και αυτό τους οδηγεί μέχρι τώρα. Τώρα, αν ο προπονητής θα ανακατέψει, θα μπερδέψει και τους δημιουργήσει προβλήματα, θα την πατήσουν, θα την πληρώσουν. Όπου ποδοσφαιρικά, βεβαίως, μια ομάδα που κάνει τόσες αλλαγές σε προπονητή πρέπει να την πληρώσει κάποια στιγμή. Ποδοσφαιρικά πρέπει να την πληρώσει. Κοίτα, εγώ θέλω να έχουν από δύο κόκκινες στα μεταξύ τους, καμιά 5-6 τραυματισμούς. Σύνολο. Οι κόκκινες δεν μπορείς να αποφύγεις, δηλαδή. Δεν... Ναι, 5-6 τραυματισμούς και χει το πρωτάθλημα. Ναι. Για το ζουράρι που μας γράφετε, πραγματικά δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Δεν ασχοληθήκαμε ούτε πανηγυρικά σε εισαγωγικά μετά τη βλακεία που είπε. Εντάξει. Ούτε βέβαια θα ασχοληθούμε με τον όλο τόρο που ακολούθησε. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή τώρα λίγη σοβαρότητα. Φίλος γράφει ότι αυτός που θα αποκλειστεί από το ΑΕΚ Ολυμπιακός θα αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι μια παράμετρος θετική για αυτόν. Αυτός που θα αποκλειστεί από το. Από εκείνη τη φάση, πρώτον, αν είναι Ολυμπιακός, θα έχει να δώσει απλά 3 λιγότερα παιχνίδια. Okay. Αυτό είναι το κέρδος του. Αυτός που θα αποκλειστεί θα έχει να περάσει και μια κρίση, έτσι. Mm. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Επίσης, αν είναι η ΑΕΚ, θα δώσει ένα, αν φτάσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ τελικό, θα δώσει ένα λιγότερο επίσημο παιχνίδι από εδώ και στο εξής, γιατί θα έχει και τα δύο της Ευρώπης. Η φθορά των συγκεκριμένων αγώνων θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι, τέλος πάντων, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αν είναι έτσι, βέβαια, να αποκλειστούμε και εμείς από τον Ατρόμητο. Αν το φίλος που το έστειλε το υπογράφει. Σκέψου να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τι χαμός έχει να γίνει. Που δεν έχει περάσει. Πώς το ξεπερνάς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει περάσει αυτή τη στιγμή, επειδή έπεσε με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Ειδικά όταν είναι πίσω από την μπάλα. Που με τον ΠΑΟΚ θα είναι πίσω την μπάλα και στην Τούμπα και στο Περιστέρι. Ακριβώς. Άρα, μαγκές, μη λέτε. Άλλος φίλος θυμίζει το θέμα των πυρσών. Πραγματικά... Άνοιξε ένα χριστουγεννιάτικο χθες. Όχι, δεν ήταν πυρσός, κάτι άλλο ήταν. Αλλά το πέταξε, ήταν, είχε διαβάσει τον νόμο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Για το μάτσο Τρικάλων ο ΠΑΟΚ απολογήθηκε την Πέμπτη. Περιμένουμε απόφαση. Όποια είναι η απόφαση και αν ο ΠΑΟΚ δεν μορυθεί με την έδρα, γιατί είπαμε είναι ρήψη πυρσού, δεν πρέπει να εισπράξει ο κόσμος σε κακό μήνυμα, αρνητικό. Το ότι ξέρω εγώ επιτρέπεται. Θα είναι τεράστιο λάθος. Θα είναι τεράστιο λάθος. Ναι, ο φίλος για τον Αζεβέδο και τη δήλωση του Λουτσέσκου, για το ότι θα είναι έτοιμο σε 3 εβδομάδες. Mm. Γιατί και τα λοιπά, και αν ήταν ο Μίχελ και αυτά. Ποιος είπε ότι δεν είναι ο Μίχελ.
Όχι, δεν είναι ο Μίχελς μεταγραφή αυτή, εντάξει. Εγώ το δεχτώ. Δεν είχε άλλες επιλογές. Αυτό, έδωσε καμιά λίστα. Ο Δουλευταράς. Φαντάσου για να πήραν τον Αζεβέδο που πράγματι είναι ανέτοιμος. Ο Χούλτ ήταν η επόμενη επιλογή. Ωραία, αλλά ας το Μίχελ τώρα. Όντως είναι κακό για τον ΠΑΟΚ το ότι θα χρειαστεί τόσο καιρό ο Αζεβέδο. Αν και δεν το πιστεύω. Τι. Ότι ούτε θα μπει σε 20 μέρες. Ο δύο εβδομάδες τον έχω. Το είπε επίτηδες για να... Για να χαλαρώσει. Ναι. Έτσι όπως βλέπω τον Βιερίνη να παίζει αριστερό μπακ, κάθε παιχνίδι με γυρισμένο μάτι είναι, να ξέρεις. Επειδή είναι σοβαρός και αγαπάει την ομάδα και είναι σοβαρός επαγγελματίας, δεν δίνει δικαιώματα και είναι από τους καλύτερους. Αλλά τον βλέπω με γυρισμένο μάτι είναι. Επειδή ο Μίχελ άφησε την ομάδα χωρίς αριστερό μπακ, φίλε. Ο ΠΑΟΚ με αυτή τη σύνθεση, όπως είναι τώρα, έχει κάνει σερί 5 νικών και 16-0 στα γκολ. Παρ' όλα αυτά. Ναι. Έτσι. Ναι, αλλά είναι αρχημίες, φίλε. Είναι αρχημίες. Χωρίς σταθερό φόρ, με αλλαγές στο 6-8, με αριστερό μπακ τον Βιερίνια, με αλλαγές στα εξτρέμ. Δηλαδή... Δεν αποκλείεται το κανονικό αυτό που εσύ θεωρείς κανονικό να δημιουργήσει πρόβλημα. Ποιο να... Το Αζεβέδο, Βιερίνια μπροστά. Τι πρόβλημα να δημιουργήσει. Οποιοδήποτε. Χημία, συνοχή. Το αποκλείεις. Δεν είναι, ρε, φίλε. Καλά, η μπάλα καίει από εδώ και στο εξής. Ο Λιμνιός καλός χρυσός θα μπει. Θα δώσει λύσεις, αλλά δεν μπορεί να είναι σταθερός, δεν να μπορεί. Πάρει 20-20, το βλέπεις αυτό. Με Τζάλμα Βιερίνια θα πας. Το λέγαμε πριν το δούμε, για το Λιμιό. Για τον Αζεβέδο λοιπόν είπε αυτό πράγματι ο Λουτσέσκου για 20 ημέρες, άρα θεωρητικά θα τον δούμε μετά το πανετολικό ΣΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Αυτό προφανώς εννοεί. Ναι. Στο Αγρίνιο θα πέσει ο Αζεβέδο. Για να δούμε τι θα δούμε. Για το μέλλον τα είπαμε και για επιθετικό όπου υπάρχει αναζήτηση χαρακτηριστικά ενός πιο κινητικού παίχτη, ατομική ενέργεια. Με γκολ, συμμετοχικό. Mm-hmm. Και ψυχραιμία σε όλους τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί να βλέπουν τον εαυτό τους και όχι την ομάδα, οποιοδήποτε από όλους αυτούς. Όχι, όποιος νομίζει ότι είναι πάνω από την ομάδα μπορεί να φέρει μια πρόταση, να πάρει τον μπούλο και να συνεχίσουμε να είμαστε όμορφα και ωραία. Δεν είναι, τα πράγματα ο Βιερίνια είπε δημόσια μία φορά ότι προτιμούσα να παίζω μπροστά. Στα αποδυτήρια δεν λέει κουβέντα για το ότι παίζει πίσω. Μουγκός. Ό,τι μπορεί κάνει. Δεν μπορείς να στραβώνεις επειδή βάζει γκολ ο συμπαίκτης σου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ποτέ. Επιστρέφουμε για να ανοίξουμε γραμμές, να σας ακούσουμε και εσάς για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Το ποδόσφαιρο, τα μεταγραφικά, την απόδοση του ΠΑΟΚ, το κύπελο που μπήκε πιο έντονα από σήμερα το πρωί στο πρόγραμμα και όλα τα υπόλοιπα με δικές σας απόψεις. Με τη Forza Plus παραμάσχαλα συνεχίζουμε την εκπομπή. Βεβαίως, σήμερα Forza Plus για να διαβάσετε όλη την ανάλυση του αγώνα. Να έχετε και εικόνες και όλα τα... Και τα πάντα στο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, όλα για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμές 23-12-87-888 για ό,τι εσείς θέλετε να σχολιάσετε για ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, το χθεσινό παιχνίδι στην Κέρκυρα, όλα όσα αναφέραμε για την εικόνα, για το αποτέλεσμα, για παίκτες. Δικές σας απόψεις για την κλήρωση του κυπέλου που έφερε τον ΠΑΟΚ να παίζει με τον Ατρόμητο, τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ και τα άλλα ζευγάρια Πανιώνιος Λαμία. Το πρόγραμμα όπως διαμορφώνεται. Τα μεταγραφικά με τον Μολέντο να είναι στο επίκεντρο ακόμα. Δεν έχει κλείσει το όλο θέμα και ό,τι γενικά θέλετε να αναφέρετε. 23-10-287-888. Χαμός γίνεται. Δηλώσεις, ο Δημάτος, αυτά. Πω, ακόμα δεν αρχίσανε. Ακόμα δεν αρχίσανε. Δεν ασχολούμαστε με τα χλαμάρες. Πάμε να ακούσουμε τους φίλους. Καλό μεσημέρι στον πρώτο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Δημήτρη, μ' ακούς? Ακούμε, ναι, έχουμε διαφορά. Διαφορά ώρας. Τι γίνεται? Όχι, ακούω κάτι ήχου στο τηλέφωνο γι' αυτό. Έλα, ακούγομαι. Ακούω φωνές στον πρώτο στον δρόμο. Καλησπέρα.
Η ομάδα χθες ήταν σοβαρή. Έκανε αυτό που έπρεπε, το χρέος της. Δεν μ' άρεσε όμως σε κάποια σημεία, σαν να έδειχνε ένα κολλό. Αυτό που έλεγες εσύ, Δημήτρη, πριν για την νοοτροπία. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Σαν να υποτιμούσε ώρες-ώρες το παιχνίδι. Ενώ γενικά ήταν πολύ καλή. Ήταν σοβαρή σε εκεί που έπρεπε, αλλά ώρες-ώρες σαν να κολούσε κάπου. Δεν ξέρω. Τι λες εσύ γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να είναι και 90 λεπτά. Έμπαινε οι άλλοι από την περιοχή, μας τρυπούσαν πολλές φορές, μπαίναν μέσα. Δηλαδή, κάτι ρε παιδί μου, σαν να υπήρχε που δεν μ' άρεσε εμένα. Ενώ γενικά η εμφάνιση ήταν καλή. Τώρα μπορεί να μου πεις, χαλαρώσαν σε κάποιο σημείο οι δικοί μας, έκαναν συντήρηση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το εξηγήσω αυτό. Καλό είναι να επισημαίνονται όλα αυτά. Έτσι στα μάτς που έρχονται είναι καλύτερα. Εγώ τώρα το λέω αυτό, βλέπεις, το λέω τώρα αυτό μετά από μία νίκη, έτσι. Που λέμε καμιά φορά γκρινιάζουμε και αυτά, το λέω από, μετά από νίκη. Δεν το λέω μετά από γκέλα. Ναι. Καλό είναι αυτά να επισημαίνονται μετά από νίκες ιδιαίτερως για να τα διορθώνει αυτά η ομάδα, να τα δουλεύει, τα σημεία τα νεκρά. Γιατί άμα παίζαμε χθες με μία καλύτερη ομάδα, μεγαλύτερο επίπεδο, ίσως και να είχαμε κάποιο πρόβλημα. Ελπίζουμε να φορτσάρουν στα πολύ δύσκολα, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι 4 γεμάτοι μήνες. Ωραία. Δημήτρη, να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσω. Στο Βόλεϊ ο Βούλγαρος πότε έρχεται αυτή τη βδομάδα? Ναι, ναι. Με το κεντρικό δεν έχουμε κάτι, έτσι? Όχι. Ωραία. Ο Ουσίκοφ, ο οποίος πήρε το Κύπρο στη Βουλγαρία και έρχεται. Ωραία. Εχθές εύκολα, εντάξει, με τον τελευταίο παίζαμε. Λογικό. Ναι, ναι. Ωραία. Έγινε καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Bye. Καλό μεσημέρι στον επόμενο. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σου, φίλε. Τι κάνουμε, καλά? Καλά εσύ. Δημήτρη, όσον αφορά το χθεσινό της Κέρκυρας, επειδή ήμουν 22 χρόνια στην Κέρκυρα, καμία ομάδα δεν έχει βάλει αυτόν τον κόσμο που έβαλε χθες ο ΠΑΟΚ. Τα λέμε το άπειρο του μπασκετικού, δεν μας καμία ακούει. Καμία και ποτέ. Ναι, ναι. Και ήταν κουτό το γεγονός ότι δεν αφήσαν τους ανθρώπους και ήταν πατητοί. Τέτοια πικρότητα δεν έχουμε ξαναδεί στη μικρή εξέδρα. Τρία άτομα σε κάθε καρέκλα ήταν, δεν τα βλέπα εγώ. Ναι, 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 ναι. Αντί να ανοίξουν δίπλα, που και δίπλα ήταν κάποιοι παουξίδες, αλλά ήταν, ξέρεις... Στο πηδηχτό. Ναι. Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι δύο λόγια μόνο θέλω να πω. Πρώτον, η δική μου γνώμη είναι ότι η ομάδα χρειάζεται επίγοντος μια μεταγραφή εξάρι. Ακόμα και η Κέρκυρα η αδύναμη χτες έκανε σούτ απ' έξω. Γιατί έλειπε έστω αυτός ο Κάνιας που έχουμε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και δεύτερον, εντάξει, ο Μαουρίσιο ήταν πάρα πολύ κακός χτες, κατά τη γνώμη μου. Ο Κάμπος δεν τον σώνει τον γκολ που έβαλε, δεν ήταν καλός, άσχετα με τα τρεξίματά τους. Και οι δύο, το δεξί και το αριστερό μπακ, όπως έχει γίνει η ομάδα, τα κάνουν όλα. Η μισή ομάδα είναι. Ναι. Και τα στόπερ, παιδιά, μην αδικούμε τα στόπερ. Ναι, ο αδερφός μου λέει Μπαρτσελόνα είμαστε, γιατί Μπαρτσελόνα, πού το είδες, λέω. Λοιπόν, γιατί παίζουμε και εμείς με ψευτοϊνιάρι, λέει, να πούμε. Και εννοεί το Μάτος. Το λένε, το Μάτος. Λοιπόν, ο οποίος είναι απίστευτος παίχτης, ας πούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, παιδιά, να ξέρεις το πρόβλημά σου, έτσι, και ανεξάρτητα από αυτά που λέτε, στα οποία δεν συμφωνώ απόλυτα, όσον αφορά για τον τεχνικό διευθυντή κτλ. Έτσι, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχετε δίκιο για τον εξής λόγο. Δεν γίνεται να ξέρεις από τον Οκτώβρη ότι δεν έχεις αριστερό μπακ και να παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος θα αρχίσει να σου μπει το Μάρτι. Γιατί άμα είναι σε 3-4 εβδομάδες να παίξει, και άλλο ένα μήνα να συγχρονιστεί, να πούμε, με τους συμπαίκτες του, καλό καλοκαίρι. Ναι. Δεν γίνεται. Ιδάλλως, αφού το ξέρεις, φέρ' τον από τον Δεκέμβρη. Να είναι τουλάχιστον από θέση κατάσταση έτοιμος τώρα. Το λάθος είναι από το καλοκαίρι. Μετά ό,τι και να κάνεις είναι ημι λάθος. Αλλά μπορείς να κάνεις, Σταυρό, κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ας πούμε. Εκεί θα επιλέξεις... Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες για το Center Four. Επίσης, το χθεσινό παιχνίδι μου έκανε πολύ κακή εντύπωση οι αντιδράσεις τόσο του Μακ όσο και του Πρίγιοβιτς. Εντάξει, παιδιά, καλοί παίκτες κτλ. Αλλά έχουμε δει και καλύτερους, έτσι. Οι οποίοι δεν κάνανε έτσι. Όταν δεν τους δίνανε την μπάλα ή να παίρνουμε την μπάλα για να κάνουμε οτιδήποτε. Και αυτό το πράγμα πρέπει κάπως να το... Δεν μπορείς να βάζεις τον εαυτό σου πάνω από την ομάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οποιοςδήποτε. Όποιος, συμφωνώ. Συμφωνώ. Τώρα εντάξει. Και σε μια, πόσο μάλλον σε μια ομάδα η οποία τώρα ετοιμάζεται για την τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Και έγινε, ναι. Έτσι. Αλλά νομίζω
ότι συμφωνώ και εγώ, πρέπει να πάρουμε ένα center forward με άλλα τελείως χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε, έτσι, και το ξαναλέω, με ένα εξάρι θα είμαστε μια χαρά. Επειδή λέμε για τις μεταγραφές συνέχεια, ναι, ξανά, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τον τρόπο να φτάσει σε καλή απόδοση ο Μαωρίτσιο, ο Ελκαντουρί, ο Ρέι, ξέρω εγώ, ποιος άλλος είναι. Και αυτοί οι παίκτες είναι. Μεταγραφές, μεγάλο θέμα της θεσινής εμφάνισης ήταν από το Μαουρίσιο, που μετρημένα πρέπει να κάνει πάνω από 10 λάθος μπαλιές, από τις οποίες οι 5-6 ήταν τελείως αβίαστες. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό μεσημέρι, γεια. Γεια. Πάμε συνέχεια με τα γραφές, εντάξει. Ας παίξουν και αυτοί που το υπάρχουν. Τι λείπει από την ομάδα το ξέρουμε το καλοκαίρι. Θέμα είναι τι μπορείς να βάλεις το Γενάρη. Θες να πούμε για μεταγραφές, θες σεντρεφόρ, θες εξάρι. Να βαράει και τη μάνα του. Αλλά τους βάζεις, πας παίρνει στόπερ και αριστερό μπακ. Παίρνει τον ΠΑΟΚ να έχει 4 αλλαγές στα μέσα της περίοδου. Δακρύβρεχτο quiz. Ποιος θα μπει πρώτα, ο Αζεβέδο ή ο Λεβέκ? Ντροπή σας, κύριε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά κι εμείς. Από Δυτική Ελλάδα εσείς προφανώς πήγατε στο γήπεδο, Κερκυρά. Ναι, ναι. Όχι ρε, που να πάμε Κερκυρά. Αγρίνιο εδώ, να περιμένουμε εδώ, είμαστε δίπλα. Γιάννενα. Μάλιστα. Γιάννενα, Αγρίνιο. Άλλοι κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα για τον ΠΑΟΚ και άλλοι δεν πάνε απέναντι. Ναι, 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 εντάξει. Κολυμπώντας έφτανες. Σας ακούμε, κύριε. Πιο κοντά είναι, κύριε, η Κέρκυρα από τη Θεσσαλονίκη? Τι λες? Τα κρίσαμε. Πιο κοντά είναι η Κέρκυρα από τη Θεσσαλονίκη. Ιόνια οδό σας έκανε ο Τσίπρας, κύριε. Έκανε Ιόνια οδό, αλλά και η Εγνατία οδό βγαίνει κατευθείαν οικουμενίτσα, φίλε. Έχει Μέτσοβο, κύριε, χιόνια. Ιόνια που βγαίνει, Σαγιού Σαράντα. Εγώ δεν βλέπω χιόνια, εσύ βλέπεις χιόνια. Αυτό είναι υπέρ. Εγώ δεν παίζει και χιονοπόλεμο. Όχι, γιατί κατηγορείται του Θεσσαλονίκη Παοξίδε εσύ απ' έξω γι' αυτό. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Πραγματικά δηλαδή. Πάμε, πάμε. Πρώτον, ο Πάοκ κέρδισε. Ναι. Δεύτερο, ο Πάοκ κέρδισε εύκολα. Ναι. Πάμε παρακάτω στα δύσκολα τώρα. Στο παιχνίδι το αντίστοιχο του Ολυμπιακού στην Κέρκυρα ήταν 1-0 και χάνει ο Παμλίδης αυτό που δεν χάνεται να γίνει 2-0, εντάξει. Ναι. Να τα λέμε όλα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τρίτον, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού ο κύριος Τσορπατσόχλου, να πούμε, είδε ότι απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ. Ένα σούτ του Ράμ στο τέλος. Πώς ρε σύ, έγιναν φάσεις, έγιναν. Α, στο 3-0, εντάξει. Ναι, okay. Όχι μόνο στο 3-0, και νωρίτερα. Ποια? Και ελεύθερα σούτ. Και ένα στο πρώτο που βγήκε out. Ένα του Γρομιτσάρι, ναι, εντάξει, αυτό λέει. Ένα στο 37 που για να το βάλεις πρέπει να είσαι ο Ντάνι Άλβες ή ο, ξέρω εγώ, ο Ρομπέρτο Κάρλος. Στο 37, ένα σούτ εκεί πέρα. Μετά τον κόλ του Πάου. Κέρκυρα, αυτή την Κέρκυρα που έπαιζαν οι stopper half και τα half center four. Δεν απειλήθηκες όμως, εντάξει τώρα. Πάμε τώρα στην ουσία. Και συμφωνώ και με τον προηγούμενο, πρόλαβε και τάπε, αλλά ας τα πω κι εγώ. Το πρόβλημα, και το λέω κάθε φορά που βγαίνω στο τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Κάθε. Το πρόβλημα ξεκινάει από τα χαφ. Δεν είναι λειτουργία αυτή και είναι deformé ο Μαουρίσιο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή αυτό το είδαμε τον Παναθηναϊκό, το είδαμε τον Πλατανιά, το είδαμε τη Λιβαδιά, το είδα και χτες. Με τη Λιβαδιά ήταν καλός. Όχι τώρα καλός, δηλαδή επίπεδου με τον Αστέρα Τρίπολης και τη Λαμία και τον Ολυμπιακό που τον θυμάμαι με ήταν καλός. Με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν τα γκολ που και με τον Λιβαδιακό ήταν λειτουργικός. Έπαιξε και ωραία κιόλας, άνοιξε το παιχνίδι, ήταν πιο κουβάλισε λίγο την μπάλα. Εντάξει, έχει ταλέντο, βγαίνει στον γκολ μόνιμα, δηλαδή και χτες, παρόλη το τεφορμάρισμα, βγήκε 6-5 φορές στον γκολ, ούτε εγώ δεν θυμάμαι πώς. Απλά επειδή εγώ ήμουν εκεί και είδα λίγο και τον αγωνιστικό χώρο, ο Λουτσέσκου έχει ένα δίκιο στο γεγονός ότι... Όχι, έχει πολύ δίκιο. Όχι λίγο, έχει πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκε η ομάδα πολύ να κάνει, δηλαδή χρειαζόταν πολύ περισσότερες επαφές για να βρει ρυθμό. Μπράβο, πίστεψέ με, φαινόταν και στην τηλεόραση ότι από κάποιο λεπτό και μετά πήγαινες να βγάλεις, γιατί όταν ο άλλος αμήνεται και έχει κατοχή μεγάλη και αμήνεται ο άλλος μαζικά, οι επαφές δεν μπορεί να είναι πάνω από το πολύ δύο. Εμείς τώρα τα κοντρόλ μας ήταν παίκτες τώρα οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν κοντρόλ. Βγαίνει στο τέλος ο Μπίσεσβαρ, που έχει όλο το γήπεδο μπροστά του και η μπάλα πηγαίνει λες και είναι γιογιό. Πήγαινε μπροστά του. Και γι' αυτό κάπου έχασε και τον κοντρόλ εκεί πέρα και του πήρε το φάλο στο τέλος που εκτέλεσε ο Μαουρίσιο. Τέλος πάντων, ένα και τέλος. Αν βελτιωθεί η κατάσταση στο κέντρο και ο Πρίγιοβιτς θα μπορεί να αγωνίζεται σε εκτός έδρας παιχνίδι, γιατί η μεταφορά θα γίνεται πιο ομαλά και αυτός θα μπορεί να ταΐζεται ακόμα περισσότερο και πιο καλά. Και
θα έχουμε και πιο αποτελεσματική λειτουργία σε ευκαιρίες και σε... Για να καταλάβεις και εσύ και οι άλλοι φίλοι, ο Λουτσέσκου πώς σκέφτεται. Ωραία. Δεν κατηγορώ Λουτσέσκου εγώ τώρα. Ναι, όταν οι δύο χάφμου στον άξονα είναι soft και ο τρίτος είναι ο Πέλκας, αν βάλω και φόρ που δεν μαρκάρει εκτός έδρας... Αυτό θα έλεγα. Ωραία. Αντίο ζωή. Αναγκάζει το Κουλούρης και βγαίνει, φτάνει στο κέντρο για να πάρει μπάλα. Και να πιέζει και να κρατάει, γιατί έχει κράτημα ο Κουλούρης. Έχει σμπρώχνει δεξιά-αριστερά και καλό κοντρόλ έχει και τη δίνει σωστά. Προγιώβης δεν δίνει σωστά. Έχω να τον δω να δίνει σωστά από τα πρώτα παιχνίδια που ήρθα από Πολωνία. Δεν ξέρω αν ήθελες αυτό, δεν ήθελες να πεις. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μια μεταγραφή στο 4, οκ, okay, αλλά πιστεύω ότι η μεταγραφή έχει ήδη γίνει, που θα στείλει το Βιερίνια μπροστά. Αν τώρα αυτό το παιδί μπει και παίξει ένα normal, μια normal απόδοση όπως τον περιμένω, τον Αζεβέδο δηλαδή, πιστεύω ότι με το Βιερίνια μπροστά θα έχουμε πολύ καλύτερη λειτουργία. Δεν ξέρω βέβαια, εμείς έτσι κι αλλιώς όπως έχουμε συνηθίσει τώρα, μπορεί να περιμένουμε για τον Αζεβέδο να βάλει και 7-8 γκολ. Γιατί ο άλλος από εκεί θα κάνει καμιά 20 φέτος. Ναι. Οπότε κι αυτός 7-8, γιατί. Δεν είναι. Γιατί. Έγινε. Να περιμένουμε δηλαδή. Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά. Δεν έχει πάρει τίποτα σχεδόν ο ΠΑΟΚ από Μακ, Μαουρίσιο, Καντουρί, Ρέι, Ζαμπράνο και ο Βιερίνια παίζει πίσω. Αυτό είναι το κυρίαρχο και όχι μεταγραφές. Επόμενος, καλησπέρα. Έλα, εγώ είμαι. Εσείς. Καλησπέρα σας. Καλή σου. Χρονιά. Καλή χρονιά. Σε Τριβανίσιος είμαι. Γεια σου. Γεια σου, Τριβανίσκη. Καλά είσαι, Σταυράκι μου. Πάντα είμαι καλά εγώ. Του Μπαρτζόγλου ποιος είναι. Ναι, ναι, οι δύο εδώ είμαστε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτό που είδα είναι ότι και στα δύο ημίχρονα παίζαμε με 10 παίκτες. Στο πρώτο Κουλούρης δεν υπήρχε και στο δεύτερο Μακ δεν υπήρχε. Λοιπόν, εκείνο το οποίο, όπως είπε και ο προκάτοχος στην αρχή, είναι δυνατόν να κάνουμε μεταγραφές που ξέρουμε ότι από το καλοκαίρι πονάμιση γίνει τη θέση και να παίρνουμε ένα παίκτη που θα παίξει μετά από 2 εβδομάδες. Για όνομα του Θεού. Τι, αυτή είναι τακτική και οργάνωση. Έτσι με αυτή την ομάδα που πάμε ρε παιδιά. Μιλάμε για πρωτάθλημα, 31 χρόνια έχουμε. Θα πεθάνουμε, 370 πήγαμε. Άλλο δεν αντέχουμε πια. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία φέτος να το πάρουμε. Να κάνουμε ένα, να τους πάρουμε εδώ μέσα τα δύο μεγάλα, τελείωσε. Δικό μας είναι το πρωτάθλημα. Να μην κάνουμε... Έλα. Όπα. Τι, δεν ξέρω τι θα πούνε οι υπόλοιποι. Έλα, αγχωθήκαμε, νόμιζα να μην είσαι πρωτάθλημα. Δεν άκουσα. Τίποτα, αγχώθηκα, σέχασα για λίγο, κόπηκε η γραμμή για λίγο. Εντάξει, νόμιζα ότι έγινε κάτι. Όχι, εγώ έχω και γερό σήμα. Δεν ξέρω, κάθομαι σε τέτοιο σημείο που έχω γερό σήμα. Σταυρούπολη ως εδώ, έχουμε και το Τρελάδικο, έχουμε γερό σήμα. Μην είστε αγχωθείτε. Είσαι και η γειτονιά. Πού μένεις, εκεί στην Τσαβέλα. Λοιπόν, στην Τσαβέλα μένεις. Παιδιά, επιθετικό οπωσδήποτε center for. Ένα εξάρι ρε παιδιά, ένα γιγαντόσωμα, ένα ψηλό εξάρι γρήγορο. Δύο χρόνια τα λέμε, δύο χρόνια τα λέμε. Να γεμίσει άμυνα, πόσα χρόνια τα λες με Σταύρο. Ε, είδες. Όλοι τα λέμε αυτά. Και ένα κεντρικό αμυντικό, αν μείνει ο Σαμπράνο. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά, φιλιά εκεί στο Κανάδο. Καλό μεσημέρι. Δώσε φιλιά. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Τι έγινε. Μ' ακούτε. Ακούμε. Ωραία, από Ξάνθη Μάριος. Γεια σου Μάριε. Έχουμε ξαναμιλήσει. Σταύρο, ναι, δεν ήρθες για τις μπύρες. Δεν ήρθα. Σε περίμενα να πούμε. Καθώ. Του χρόνου τώρα, γερή να είμαστε. Λοιπόν, επειδή είμαι στο μαγαζί, τσακμπαμ θα σας πω δύο πραγματάκια. Τι πουλάς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κράζουμε Μακ και Μαουρίσιο. Το θεωρώ ντροπή, 250 κιλά μπάλα ξέρουν και οι δύο. Έχουμε ένα οχτάρι ο οποίος τολμάει και εγώ το γουστάρω αυτό. Επιτέλους. Για μένα η άποψή μου έτσι. Όσο για το εξάρι ο Σταύρος από το καλοκαίρι φωνάζει εκείνο το γαϊδούρι από την Γάνδη, το μαύρο εκείνο μας τα έλεγε και μας τα ξανάλεγε, ο οποίος είναι παιχτούρα. Δεν κάναμε κίνηση, δεν ξέρω γιατί. Κρίμα βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ εκείνο, για να μην παρεξηγηθώ, εκείνο το έγραψα ότι για το στυλ εξαριού που θέλουμε, εντάξει. Σταύρο, παιχταράς είναι ο άνθρωπος. Ναι. Παιχταράς. Εθνική Ιγυρία 23 χρονών, φίλε, το πολύ από σένα το άκουσα το όνομα. Μπήκα και μου θύμισε πολύ και στη Σοκόνα, σου πω και την αλήθεια. Που παίζει στην Νιουκάστιλ νομίζω. Στην Τότενα. Πολύ ωραίος παίχτης. Yeah.
Εντάξει, λίγο την κρίνια ρε παιδιά, λίγο. Πάλι, Μακ, ο Μακ όταν έρθει την πρώτη χρονιά δεν σε έκανε παιχνίδια, σε έκανε τη δεύτερη. Τον Λούκας τον βγάλα μάμπαλο παιχταράς. Τον Ομπά τον βγάλα μάμπαλο παιχταράς. Πέρσι κοροϊδεύαμε ένα Βέρντι, ένα λέγαμε ένα Βέρντι, Βέρντι, τον κοροϊδεύαμε, κλείνει νομίζω Νάπολη με 25 εκατομμύρια. Από ποια ομάδα? Τώρα το Ρήνο νομίζω πρέπει να είναι. Τον είχε δώσει η Μίλαν στην Τωρίνο με 1,5 εκατομμύριο. Το Ρήνο ή κάπου πήγε, σε μια μικρή Ιταλική τέλος πάντων. Mm. Και τώρα παίρνει μεταγραφή στην Νάπολη, 25 εκατομμύρια. Αριστεροπόδαρος. Θα σε γελάσω ειλικρινά. Πω, είδα ένα άρθρο μέσα ότι έγραφε αυτός που ενδιαφερόταν τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ από τη Μίλαν θα τον παίρναμε. Κλείνει τώρα στην Νάπολη με 25 εκατομμύρια. Δεν μας έκανε εμάς. Ποιος ήταν? Βέρντι, Βέρντι. Είχε ακουστεί. Βέρντι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν πήγαμε να τον πάρουμε, πήγαμε να τον πάρουμε, δεν ήρθε το παιδί. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, ο Βέρντι, που έπεσε στην φτάνει μέχρι στην Πολώνια. Έκανε παπάδες, έκανε 15 γκολ και τον παίρνει Νάπολη. Ναι, άμπραβο, ακριβώς, ναι. 15 γκολ. Και άλλους τέτοιους, δηλαδή τον Γκλικ που είναι τώρα στην Μονακό, τον Γκροντέλη που πήγε στη Σεβίλη, τον Ντελέινι, πώς λέγεται ο Αμερικάνος που είναι χαφ τώρα στην Βέρντερ νομίζω. Έχει πολύ. Ο Μοϊσάντερ που παίζει στη Βέρντερ Στόπερ. Με τον Μοϊσάντερ είχαμε φτάσει ένα βήμα από την υπογραφή. Δεν είναι ότι δεν έχουμε άκουρα. Γκρινιάζαμε, ας πούμε. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε παίκτες ή δεν έχουμε τσεκάρει παίκτες. Είναι ότι από τη στιγμή που πάνε οι λίστες πιο πάνω, αντίο ζωή. Απλά θεωρώ ότι επειδή στην αγορά μέσα είμαστε, θεωρώ ότι αυτός ο πανέξυπνος ο Μίχελ, αντί να ψάξει το δεύτερο χέρι που λέμε, δηλαδή να πάρει Βραζιλιάνο από τη Σαχτάρ, να πάρει Βραζιλιάνο από την Ζενίτ, να πάρει Βραζιλιάνο από τέτοιες ομάδες που πάνε φτιαγμένοι ήδη, ας βγει λίγο στην αγορά στη Βραζιλία εκεί πέρα στην Αργεντινή, ας με δώσει εμένα 500 χιλιάρικα και ας με στείλουν στην Αργεντινή να δεις εγώ τι θα σε φέρω. Δηλαδή, ας πάμε στην πηγή. Φτάνει δηλαδή με το δεύτερο χέρι. Έγινε, να σε καλά. Bye. Έγινε, παιδιά. Μην κλείσετε η επόμενη μόνο ώρα να ακούσουμε. Τι ώρα είναι? Μια διαρροή βλέπω εδώ από την ΠΑΟΚ. Ευκαιρία να επιστρέψει στα παιχνίδια κυπέλου με τον Ατρόμητο Παναγιώτης Γλύκος, ο διεθνής τερματοφύλακας. Θα γίνει ένα φιλικό παιχνίδι εθνικών ομάδων Ελλάδα-Ελβετία στην Τούμπα, 20 Μαρτίου. Είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι στις ανέσεις και τις... Ναι. Για τη στήρα το γράμμα του Λεβαδιακό, μην κλείσει τη φίλη στις πούλες γραμμές. Ανακοινώθηκαν 12.400 με το Λεβαδιακό, αλλά ήταν σίγουρα ο κόσμος πάνω από 17.000, έτσι. Σίγουρα. Πάμε. Επόμενος. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Δεν περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Με 500 χιλιάρικα, παιδιά, το μόνο Βραζιλιάνο που μπορούμε να πάρουμε είναι το Μιχάλη, να ξέρετε. Αν πάμε κατευθείαν. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Γιατί αυτό εδώ πέρα που το ακούω συνέχεια, στείλει έναν άνθρωπο. Θυμάμαι και όταν το ταξίδι του Βρίζα με τον Γιώργο. Θα τα πω εγώ αυτά. Θα τα πω εγώ αυτά. Πάνε εκεί πέρα 11 μέρες. Όχι, είναι 11 μέρες. Ναι. Και έχουν κανονίσει να δουν, ρε φίλε, 20 τόσα παιχνίδια. Ναι. Σχεδόν δύο τη μέρα. Ωραία. Πάνε, βρίσκουν όποιος τους αρέσει. Όντως, ρε φίλε, η αγορά της Αργεντίνης έχει και καλούς παίχτες. Πολύ καλούς παίχτες. Όποιος τους αρέσει, ρωτάνε τον μάνατζερ, ξέρω εγώ, φέρε μας επαφή με τεχνικό διευθυντή, τι νούμερο, 15 εκατομμύρια. 22 εκατομμύρια. 18 εκατομμύρια. Ωραία. Η μόνη περίπτωση που ήταν προσιτή, όχι προσιτή, ένας που τους άρεσε, που ήταν σαν το Μαλεζά, στόπερ, εγώ δεν ήταν κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Ήταν 4-5 εκατομμύρια. Ναι, ήθελαν τόσα. Εκείνο το ταξίδι πραγματικά. Ο κόσμος, ναι. Είναι ότι στην Αργεντινή και στη Βραζιλία μπλέκονται σε κάθε περίπτωση ποδοσφαιριστή 7 μάνατζερ, 10 ομάδες, 7 τεχνικοί διευθυντές. Πρέπει να φάνε καμιά εικοσαριά οικογένειες. Και το χειρότερο και... είναι ότι ξέρουν να πουλάνε ακριβά. Αυτό ακριβώς. Γιατί έχουν φτιάξει. Όχι, πλέον τη λογική που είχε ο φίλος και... πριν. Λέει και λένε και στον box σε μια φάση δεν οργανώνουμε ένα ταξίδι 10 μέρες. Κάνα ένα πρόγραμμα. Ναι. Ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο από τη Β' Βραζιλίας και από τη Β' Αργεντινής, όπως έφερε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος όλοι λένε για τους Αργεντίνους του Αστέρα Τρίπολης, οι οποίοι είχε φέρει ας πούμε 70 και βγήκαν οι 5. Για να ξέρουμε ρε, τι λένε. Ο Μάσα που είναι ένας πολύ μέτριος παίκτης. Ναι. Έπαιζε στη Γ' Αργεντινής. Μα οι περισσότεροι. Τι, και άμα βάλεις ας πούμε αυτός που ουσιαστικά έκανε τη διαφορά ήταν ο Ντε Μπλάσης, ο οποίος παίζει νομίζω στη Μάιντς, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει, ναι. Και κάνα δυο ακόμη. Δηλαδή,
Οι υπόλοιποι είναι χαμένοι στα ζήτητα ή παίζουν μετά σε μικρές ομάδες. Μετά την Τρίπολη δεν παίξαν πουθενά. Αυτό ακριβώς. Πλην του Ντεμπλάσης, ο Ουσέρο που είναι. Δηλαδή, η Σαχτάρα που το κάνει, ξοδεύει για μεταγραφές ο Αζεβέδος, με τον πήρε 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη Μέταλης 4 εκατομμύρια ευρώ. Η TM Metalist, συγγνώμη, ναι. Ναι. Όχι από τη Βραζιλία. Η οποία Metalist, άμα δούμε τι ξένους είχε και πού πήγανε μετέπειτα, γιατί τότε λέγαμε ποια Metalist μας απέκλεισε, βάλω να δεις κάτι Ατλέτικο, κάτι Manchester City, κάτι... Μίλαν. Ναι. Είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε πάντα να υποτιμάμε τους αντιπάλους του ΠΑΟ και να υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας. Γι' αυτό ίσως και καμιά φορά βέβαια πετυχαίνουμε και μεγάλες νίκες όταν παίζουμε κοντά σε δυνατούς αντιπάλους. Όταν έχουμε εκείνο το κουσούρι ότι τους υποβαθμίζουμε και ποιοι είναι αυτοί, βλέπε Esther Sundi, βλέπε Metalist ή οποιαδήποτε έτσι, ομάδα που δεν μας γεμίζει το μάτι, τρώμε κάτι κεφαλιές και συνερχόμαστε. Τώρα, για τα δικά μας. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι, πρώτον, εγώ πιστεύω ότι αν η διαχείριση του Πρίγιοβιτς για μένα είναι λάθος. Μπορεί εσύ, Σταύρο, να διαφωνείς. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολλές πιθανότητες έχει να σκοράρει ο Κίμουν Κουλούρης παρά ο Ευθύμης αυτή τη στιγμή. Σταμάτα. Λοιπόν, τι εντάξει, δηλαδή θα περιμένουμε, ας πούμε, από το center for μας να τελειώσει χρονιά και να έχει σκοράρει μόνο με πέναλτι. Εντάξει, καταλαβαίνω συμμετοχικότητα τα πάντα. Όχι, δε φίλε, θα με αναγκάσεις να τον υπερασπιστώ, παρότι δεν το θέλω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε φόρ. Ωραία, εμένα δεν με κάνει κανείς από τους δύο. Κανείς. Ωραία. Ναι, ωραία. Το θέμα είναι όμως. Άκου να σου πω, ρε. Πόσα γκολ έχει ο ΠΑΟΚ με Πρίγιοβιτς εκτός έδρας και πόσα έχει με Κουλούρη. Θα βάλουμε τώρα τα συνολικά, γιατί παίζει και εντός έδρας ο Κουλούρης. Εντός έδρας έπαιξε με τον Παναθηναϊκό μόνο. Η συνολική εμφάνιση, η μοναδική εμφάνιση καλή με Κουλούρη η ομάδα εκτός έδρας είναι με την Ξάνθη. Όλες οι υπόλοιπες δεν διαφέρουν με τους μεν και με τον δε. Απλά ξέρουμε ότι ο ένας τη μισή φάση μπορεί να την κάνει γκολ, ο άλλος. Ναι, δες και τι γκολ παθητικό έχεις. Πάνω στη γραμμή. Ναι, δες και τι παθητικό έχεις με Κουλούρη. Το παθητικό είναι, νομίζω, συνολική συμπεριφορά της ομάδας και εκεί πραγματικά πρέπει όλοι να βγάλουμε το καπέλο στο Λουτσέσκου. Αν είμαστε δίκοι, αν θέλουμε να είμαστε δίκοι. Η ομάδα, η ανασταλτική της δραστηριότητα ανεξαρτήτως παιχτών, γιατί καμιά φορά λέμε μας κάνει και καμιά φάση ο αντίπαλος, είναι λογικό όταν έχεις 6 και 7 επιθετικογενείς παίχτες, βλέπει δηλαδή Μάτος, Βιερίνια, Μπακ, ο Μαουρίσιο, Οκτάρι, σήμερα δεν το λες και το εξάρι του αιώνα, με Πέλκα μέσα, με Λιμιό, με Τζάλμα, με Μακ, εντάξει. Και είσαι πρώτος δηλαδή, στα κλεψίματα. Δεν γίνεται, ρε σε Δημήτρη, να μην σου κάνει και καμία φάση ο αντίπαλος. Ακόμη και η χθεσινή Κέρκια, η οποία ουσιαστικά να λέμε ότι έπαιζε χωρίς τον άξονα της, έτσι, χωρίς 5 μεσαίους, 4-5 μεσαίους. Ωραία. Χωρίς μπαλάφα, ό,τι και όλα τα άλλα, χωρίς μπαλάφα. Ναι, η εμφάνιση ήταν μέτρια, αλλά ακόμη και σε αυτή τη μέτρια εμφάνιση η ομάδα πέτυχε 3 γκολ και θα μπορούσε να πετύχει προς το τέλος 6, έτσι. Όχι υπερβολή, δηλαδή έχει κάνει 4-5 κλασικές μεγάλες ευκαιρίες. Και εμένα αυτό που με δυσαρεστεί είναι ότι βλέπω μια τάση για ατομικότητα και δηλαδή κοιτάει ο καθένας πιο πολύ την προσωπική του προβολή και όχι το συνολικό στόχο. Και αυτό δεν είναι τέλος, μόνο στο τέλος έγινε χθες, στο τέλος. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο μέσω γήπεδο, εγώ δεν μιλάω μόνο για μέσω γήπεδο, εγώ βλέπω ότι αυτό γίνεται συνολικά. Και οι υπάλληλοι του ΠΑΟΚ και παράγοντες του ΠΑΟΚ πρέπει όλοι να κοιτάξουν ποιο είναι το όφελος για την ομάδα. Το κεντρικό στόχο. Χριστό, πες μας δύο λόγια για τη μεγάλη σημασία του αγώνα ΠΑΟΚ Ξαλών, σε παρακαλώ. ΠΑΟΚ Ξαλών, για μένα πρέπει, αν και δεν θα μπορέσω γιατί έχω υποχρέωση με το παιδί, πρέπει να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, να θαυμάσει τον Απόλλωνα Τσόχλα στον πάγκο, όχι, να εθαρρύνει την ομάδα για να πάρουμε τη μεγάλη νίκη. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την πέμπτη τεράστιο παιχνίδι, έτσι. Με τους Γερμανούς στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ, Champions League, το οποίο το βόλεϊ μας αγχώνει νομίζω όλους, γιατί κάπου διάβασα νομίζω στη Φόρτσα ότι σκέφτονται να κρατήσουν τον Κιόν και να μην πάρουν κεντρικό. Ναι, ναι, δηλαδή, και εμείς δεν πάμε. Ναι, πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα έχουμε 7 ακραίους και 2,5 κεντρικούς. Ναι. Ελπίζω, είναι οι άνθρωποι που μας έχουν αποδείξει εμάς τους άσχετους με το άθλημα, έτσι, για να λέμε την αλήθεια, ότι αυτοί ξέρουν και έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να παίρνουν τις αποφάσεις. Ελπίζουμε να κάνουν και φέτος το σωστό για να δούμε ακόμη ξανά τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά, παιδιά, καλό μεσημέρι. Πάμε. Δύο ατάκες. Ναι, ναι. Καταγράφονται. Φορμαρισμένος. Φορμαρισμένος, ναι. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι, εγώ είμαι. Είχε εσείς, ναι. Ναι, από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σας. Χαίρετε. Συμφωνώ με τους περισσότερους που βγήκαν σήμερα με τις απόψεις τους και ειδικά με τον δεύτερο, κατά 99% συμφωνώ. Ναι. Διαφωνώ με έναν κύριο που είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική στο ΜΑΚ, λέει, γιατί ξέρει 250 κιλά μπάλα. Πώς να μην κάνουμε κριτική, ρε παιδιά, εντάξει.
Είναι δυνατόν να μην κάνουμε κριτική όταν υπάρχει τέτοια εμφάνιση. Δηλαδή, αν δεν κάνει κριτική τώρα, πότε θα κάνει. Γενικά, συνολική εικόνα του ΜΑΚ φέτος. Ναι, χθες τώρα τι να πει, εντάξει. Και όπως είδαμε όλοι χθες, ο Πρίγοβιτς είναι ομαδικός. Βλέπεις ότι σπάει την μπάλα, τη μοιράζει στο τέλος. Απλά, δεν μπορεί να έχει παράπονο. Ο Πρίγοβιτς δεν μπορεί να έχει παράπονο από την υπόλοιπη ομάδα. Έχει βάλει 24 γκολ. Ναι, τα 4 με πέναλτι 5-6 και τα άλλα 18, τα 20 είναι της ομάδας γκολ. Ναι, έτσι, θεωρώ δεν έχει ότι θέλουμε άλλο επιθετικό με άλλα χαρακτηριστικά, όπως είπε ο Σταύρος. Τέτοιο επιθετικό όμως είχαμε στην ομάδα και λέγεται Φακούντο Περέρα κατά την άποψή μου. Φίλε, κατά την άποψή σου ναι, αλλά κατά την άποψη καμιά 12 ομάδων που τον πηγαινοφέρνουν, ναι, όχι. Γι' αυτό εσύ κάνεις αυτό. Μιλάω με αυτό που είδα από το Φακούντο Περέρα. Δεν ξέρω, πηγαίνω, πηγαίνω, έρχεται, δεν ξέρω. Δεν έχει τα στοιχεία, ρε φίλε. Λείπουν σημαντικά κομμάτια από το παζλ του Φακούντο. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο αλλάζει. Στο 4-2-3-1 που τον βάζεις. Δεν υπάρχει θέση για αυτόν στο 4-2-3-1. Κορυφή. Πίσω από τον επιθετικό. Να φάω τον Μπέλκα για να παίξω Περέιρα. Αντί για το δεκάρι σου. Με βάση αυτά που βλέπω, ο Μακ νομίζω ότι είναι περιττός. Ο Μακ τι σχέση, ο Μακ είναι εξτρέμλε. Ο Μακ είναι. Ναι, μπορεί να παίξει και εκεί πέρα, κατά την άποψή μου. Τέλος πάντων, επειδή του Φακούντο νομίζω η κουβέντα είναι, έχει γίνει ένα εκατομμύριο φορές, δεν είναι παίκτης για αυτό το level. Είναι σαν αυτό που πήραμε στο μπάσκετ, πώς το λέγανε, τον Ντίλαρτ. Που είναι, για να, είναι καλός για να παίζει σε πιο μικρές ομάδες. Το ίδιο πράγμα είναι, φίλε. Ο Φακούντο είναι πολύ καλός να πάει στον Πανιόνιο. Δύο σημειώσεις ακόμα να κάνω και να κλείσω. Ναι. Όσον αφορά τον Μολέντο, ρε παιδιά, εντάξει, είναι να έρθει στον πάγκο, θα έρθει, έχει γίνει σαν το κουβάρι της Αριάδης που δεν λύνεται ποτέ. Ναι. Τι γίνεται, υπάρχει τίποτα άλλο από πίσω? Από πίσω υπάρχει αργό, αργή διαπραγμάτευση. Αργή ρυθμή Θεσσαλονίκης δηλαδή, μάλιστα. Και εμείς και αυτοί ζητάνε. Αυτά που έπρεπε να γίνουν Δεκέμβριο γίνονται 20-15 Ιανουαρίου. Και άμα πούμε καμία κουβέντα... Να δούμε τι θα γίνει, τέλος πάντων. Και ένα ακόμα, βλέπω ότι η ΑΕΚ προστατεύεται όπως βλέπετε. Το προστατεύεται εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικά όπως θέλετε. Ναι. Αυτά βλέπει να τα βλέπει η ΠΑΕ. Γιατί όσο περνάνε τα παιχνίδια, το καζάνι βράζει και δεν ξέρουμε πότε θα χυθεί το νερό. Πρέπει να προστατεύσουμε και εμείς την ομάδα μας, έτσι. Έρχονται και τα ντέρμπι. Φυσικά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Επόμενος, γεια σας. Υγεία και χαρά για τους δύο. Χαίρετε. Αν θέλουμε, γιατί από την αρχή εδώ και 5 περίπου μήνες, ξεκίνησε ένας προπονητής που τον είχα στο μισό μάτι, κυριολεκτικά. Ναι. Θα μπορούμε όμως και παραδέχομαι ότι μέσα σε αυτούς τους 5 μήνες έκανε μια ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα και τώρα πάει να κάνει και την καλύτερη επίθεση. Υπολείπεται κατά 3 γκολ, 4 πόσα θα εξελιχθεί και σήμερα. Και όλα αυτά είναι ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, ναι. Άρα μέχρι τώρα... Χωρίς να έχει πάρει από μεταγραφές σχεδόν τίποτα. Κάτι Μαουρίσιο, κάτι Μακ, κάτι Καντουρί, κάτι Ρέι, κάτι αυτή. Μέχρι τώρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που από ό,τι μπορώ να παραδεχτώ δουλεύει. Ναι. Δουλεύει καλά και έχει και αποτελέσματα. Με 5 μήνες μια ομάδα που έχει στηθεί δεν μπορούμε να έχουμε το τέλειο, πιστεύω. Δεν μπορείς να έχεις το 100% της ομάδας. Ναι. Έχεις όμως ένα πολύ καλό σημείο. Και αυτό που θέλω να δω τώρα από εδώ και πέρα από τον Λουτσέσκου είναι οι 2 εβδομάδες που έρχονται πώς θα διαχειριστεί μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες 20 παίκτες, όχι 11, 20 παίκτες. Αν αυτοί οι 20 παίκτες δεν μπορέσουν να ανακυκλωθούν σωστά, θα υπάρξει θέμα. Γι' αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένος που βάζει παίκτες που μπορεί να μην αποδίδουν, όπως είναι ο Μακ, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βρουν ρυθμό. Γιατί άμα δεν βρουν ρυθμό, τότε θα πρέπει να παίζεις με 14 παίκτες σε όλα τα παιχνίδια. Θέλω να το δω και θα το δούμε και θα μιλήσουμε πάλι. Έγινε ένας καλά. Γεια και χαρά. Τρία είναι τα σημαντικά πράγματα που έχει κάνει ο Λουτσέσκου. Ένα είναι ότι η ομάδα έχει αθλητική εικόνα. Κάτι που δεν είχε όταν την παρέλαβε. Ναι. Την έφερε. Δύο είναι η τακτική της λειτουργία. Καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, 7 γκολ παθητικό σε 17 παιχνίδια. Και τα μισά γκολ από αυτά που έφαγε τα βάλαμε μόνοι μας. Ναι. Εντάξει. Και τρία, στημένες μπάλες. Ο ΠΑΟΚ πλέον παίρνει πολλά από στημένες μπάλες. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Τι γίνεται. Καλά εσείς. Ε,
Μια χαρά. Εντάξει, ο Κιμώνας και ο Μιχάλης πρέπει να γίνουν σποτάκι. Δεν το συζητάω. Πρέπει να γίνει σποτάκι. Ο άνθρωπος ο Θεός. Εντάξει, εγώ πιο πολύ πήρα να μιλήσω για την ισορροπία που γίνεται πολύ κουβέντα επί Λουτσέσκου και να κάνω μία πρόβλεψη. Είχα δει τότε το μάτς μέσα στη Νέα Σμύρνη, πώς πήγε όλο το θέμα με την ομάδα, τι έδειχνε η ομάδα και γενικά για μένα από τη Νέα Σμύρνη άρχισε να αλλάζει ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Ήταν με Πανιόνιο πάρα πολύ καλός ΠΑΟΚ. Για μένα στην επίθεση έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Με Τζαλμά και Κουλούρη πάλι εκεί. Άσχετα πώς πήγε ο αγώνας. Και τότε είχαμε μιλήσει μαζί, Δημήτρη, mm-hmm. πριν το μάτς με την Ξάνθη. Mm-hmm. Και είχαμε πει από πριν ότι είναι καρμπόν και το πρόγραμμα που έρχεται. Με τη Λίμπερετς. Με τη Λίμπερετς, ναι. Ναι. Λοιπόν, προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και πριν το παιχνίδι αυτό και πριν με τη Λίμπερετς τα πήρε και έκανε μετά σερί. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Και όπως και έγινε. Ναι. Τώρα με τον Απόλλων Σμύρνης είναι το τελευταίο μάτς που κλείνει αυτό το εύκολο πρόγραμμα. Μετά αρχίζουν τα Βαρβάτα, μπαίνει και το Κύπελλο, μπαίνουν τα εκτός, τα σοβαρά. Εγώ, παιδιά, πήρα για να κάνω την εξής πρόβλεψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε με το καλό μετά το μάτς με τον Απόλλων επιστροφές να μπει κανονικά στην ομάδα ο Αζεβέδου και ο Ελκατούρη. Mm-hmm. Μετέπειτα δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Μολέδο. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν έπηγε ο Μολέδο. Mm-hmm. Και να μην δούμε στην ενδεκάδα στα δύσκολα εκτός που έρχονται ακόμα και στα ντέρμπι της Τούμπας, mm-hmm. να μεταφέρεται από τον άξονα ο Πέλκας, όσο και αν επιμένει Σταύρο, ο Πέλκας θα πάει αριστερά, δεν τραβάει αυτό το δεν πράγμα. Δεν επιμένω παιδιά. Εγώ όταν το λέω αυτό, εννοώ ναι. ότι ο Λουτσέσκου δεν βγάζει τον Πέλκα από το 10. Ακόμα Λουτσέσκου... και η είσοδο του Μπίσεσβαρ πάει στα αριστερά ο Μπίσεσβαρ. Και ναι, δεν είναι 10 ακριβώς αυτό που παίζει ο Πέλκας. Είναι second striker. Αυτό μπράβο. Είναι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Επειδή θα επιστρέψει ένα δεκάρι το οποίο είναι πιο πολύ οχτάρι και πιο πολύ aggressive από ότι ο Πέλκας, ο οποίος είναι πιο πολύ second striker, εγώ λέω με μαθηματική ακρίβεια ότι με ένα κανονικό αριστερό back από πίσω του ο Πέλκας θα μεταφερθεί αριστερά για να μείνει ο Πρίγιοβιτς στην κορυφή της επίθεσης και για να μείνει το δίδυμο αυτό που έχουμε στα εξάρια που δεν είναι κανένας από τους εξάρι, έτσι, και ας έρθουν κορμιά στυλ Φορτούνι, Οφόε, Ρωμάο, ξέρω εγώ ποιοι θα έρθουν στην Τούμπα και παίξ τους εσύ με Πέλ, Κατσίμηρο, Μαουρίσιο στα χαφ. Να σε δώσει τις δεύτερες μπάλες. Κάτσε, παιδί μου, είπες αριστερά ο Πέλκας και πίσω τον Πρίγκιβιτς ποιος, ο Ελκαντουρί. Θα παίξει ο Ελκαντουρί πάλι, Δημήτρη. Γιατί η κατάσταση που επικρατεί τώρα στο κέντρο του ΠΑΟ δεν υπάρχει περίπτωση να μας βγει απέναντι σε δύσκολα εκτός μάτς, εκτός έδρας αγώνες, βλέπε Πας Γιάννενα και δεν ξέρω τώρα που ανεβαίνει και ο Πανετολικός. Δεν υπάρχει περίπτωση στο κέντρο της ΑΕΚ και στο κέντρο του Ολυμπιακού να πάμε με Τσίμηρο Μαουρίσιο Πέλκα. Ήδη ο Κάνιας τραυματίστηκε για να βγει. Φανταστείτε, ο Κάνιας το μόνο που έχει είναι ότι είναι εξάρι, μέτριου επίπεδου εξάρι, αλλά είναι εξάρι. Και επέμενε να τον βάζει εξάρι και να αφήνει το Τσίμηρο του στον πάγκο. Δεν βγαίνουν, παιδιά, τα πράγματα έτσι όπως πάνε. Καλό ήταν το πρόγραμμα τώρα, έτσι όπως ήρθε. Καλό ήταν να παίζουμε τα δεύτερα της Κέρκυρας. Καλά ματσάκια μας κάτσανε εντός έδρας, καλή αντίπαλη. Ωραία, όλα κομπλέ. Αλλά να θυσιάζουμε τον Πρίγιοβιτς. Ταυτόχρονα να έχουμε, να έχουμε τα χαφ που έχουμε σήμερα. Να γίνεται όλο αυτό, να έχουμε μια αμυντική τετράδα φανταστική. Και παρόλα αυτά να γίνονται τόσα για να μπορεί να μένει αυτή η τριάδα στο κέντρο, δεν θα τραβήξει άλλο.
Μάλιστα. Δεν μπορεί να τραβήξει άλλο. Δεν διαφωνώ εγώ με το σκεπτικό. Και θα το δείτε τι θα γίνει. Εγώ δεν διαφωνώ με το σκεπτικό. Γι' αυτό Σταύρο πήρα την προηγούμενη εβδομάδα και τσίριζα για το εξάρι. Ότι έχουμε λέει. Τι να τσίριξε, φίλε, έχουμε γίνει γραφική. Θα νομίζουν ότι τα παίρνουμε από εξάρια. Τι να πω άλλο. Τι να πω. Δηλαδή ότι υπάρχει μια συνομοσπονδία εξαριών που τα δίνει στον Κόλκα. Μόνο αυτό δεν έχουν πει. Άμα είχε έναν ανθρωποφάγο εκεί στο 6, δεν θα σε ένοιαζε ούτε τι κάνει, άμα τη μισή δουλειά την κάνει ο Φουλούρη και την άλλη μισή την κάνει ο. Τέτοιος, αυτό δεν είπα πριν. Ο Πρίγιοβιτς. Αυτό δεν είπα πριν. Ούτε θα σένιαζε αν ο Πέλκας θα τραβηχτεί αριστερά για να μπει ο πιο αγκαλέσκης Βελκαντούρης στο 10. Να πρεσάρει ο Πρίγιοβιτς με eye contact. Να είναι από πίσω ο Πέλκας 32 κιλά. Άρα. Ο Μαουρίτσιο ποιοτικός αλλά αργός. Και ο Τσίμιλος έφαγε τρίπλα από το Φάρκας. Τι λέμε. Έγινε αυτό. Καλησπέρα. Ακούστηκες. Πάμε. Επόμενη τρεις τελευταίοι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Από Αθήνα τηλεφωνώ κι εγώ. Θα λες και περιοχή, είναι μεγάλη Αθήνα ρε φίλε. Περιοχή. Από πού περνώ. Από αν πάρεις στο Sport FM θα πεις από Αθήνα παίρνω. Άλλη μου. Ναι, μετά θα πάρω στο ο Νικολάκης καλά είναι εκεί, από τον Άλλη μου. Το βλέπεις. Το φαρμακοτρίφτη. Πάω ξάκι. Δεν το ξέρεις. Όχι. Όταν το γνωρίζεις κάνεις χειραψία πρόσεχε τα δάχτυλά σου να είναι τέσσερα. Γιατί τουλάχιστον δύο ψήφισε. Ναι. Και γίνεται χαμός. Τέλος πάντων. Σε κάποια πράγματα συμφωνώ με τον Σταύρο, σε κάποια διαφωνώ. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον Λουτσέσκου, μιλάμε ότι τότε ήταν αρχή και η ομάδα δεν ήταν οκ. Okay. Όταν που μου λες για τον Πρίγιοβιτς, ας πούμε, ότι στα εκτός έδρας, τότε η ομάδα δεν ήταν καλά. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι και το κατάλληλο στοιχείο για να κρίνουμε τον Πρίγιοβιτς. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος στα εκτός, έτσι. Απλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είσαι λίγο υπερβολικός σε αυτό. Δεν είμαι υπερβολικός, δε φίλε. Θέλω ένα φόρ που να κάνει τα αυτονόητα. Και ο Πρίγιοβιτς και ο Κουλούρης δεν τα κάνουν. Δεν είναι καλή λειτουργία γενικά. Η ομάδα δεν είναι καλή λειτουργία γενικά. Ναι, αλλά δεν είναι τι νομίζω εγώ και τι νομίζεις εσύ. Τι νομίζεις εσύ. Η ουσία ποια είναι. Τι νομίζει ο προπονητής. Ό,τι και να λέμε εμείς. Σίγουρα. Με αυτή τη λογική ούτε και κανείς δεν ήταν καλός τότε όμως. Τι εννοείς. Δεν ήταν μόνο ο Πρίγιοβιτς. Πείτε τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και εγώ συμφωνώ ότι θέλουμε ένα γρήγορο τεχνικό. Που έχουμε να δούμε πολύ καιρό από τέτοιο σεντερφόρ, έτσι. Που να δημιουργεί μόνος του, να βάζει γκολ, να περνάει δύο παίχτες. Ένα στυλ. Εσύ είσαι ένα Ντέμι Νικολαίδη. Μακάρι να βρούμε ένα Ντέμι Νικολαίδη. Λοιπόν, τώρα εγώ για το εξάρι, ρε παιδιά, και εξαροχτάρι που θέλουμε ένα παίχτη. Θυμάστε ένα παίχτη που τώρα έχει σταματήσει βέβαια. Που είχε έρθει στην Ξάνθη και μετά πήγε στην ΑΕΚ από την Ισπανία, ένα μαύρο. Ναι, που έλεγε ότι είναι 30 χρονών ο Έμερσον και ήταν 48. Ο Έμερσον. Αυτός ο παίκτης, φίλε, εγώ όσο και να και 45 που ήταν, έδειξε στοιχεία. Δηλαδή, ήταν παίκτης ο οποίος τότε νομίζω είχε ενδιαφερθεί και ο ΠΑΟ. Θέλω να παίκτη, δηλαδή, στο σωματότυπο δικό του, πιστεύω, να είναι ψηλός, αλλά να ξέρει και μπάλα. Δηλαδή, δεν θέλουμε να παίκτη μόνο να δέρνει, να ξέρει και μπάλα. Αυτό είναι το κακό για το εξάρι. Είναι για να το βρει στο εξάρι αυτό πρέπει να το πληρώσει Σταύρο. Δεν είναι να το βρει με 400 και 500 χιλιάρια. Εγώ νομίζω ότι με 500 χιλιάρια βρίσκεις μια χαρά εξάρι. Που να ξέρει και μπάλα και να. Που να είναι γρήγορος, να έχει όγκο και να βγάζει γρήγορη πρώτη πάσα. Δεν θες το Μαραντόνα σε 6. Λίγο πιο ψηλό Βιτόλο δηλαδή. Αυτό. Αυτό που βλέπω όμως ρε Σταύρο και δεν ξέρω γιατί γίνεται είναι ότι όταν παίρνουμε την μπάλα πρέπει να κάνει ο άλλος περιστροφή 180 μοίρες στο σώμα του για να δώσει την μπάλα την άλλη μεριά. Αυτό είναι αργή ανάπτυξη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα μυαλού ή αν είναι θέμα τεχνικής. Και σχεδόν κανείς δεν έχει αλλαγή παιχνιδιού. Κανείς δεν, τι κάνει σχεδόν. Ένας Βιερίνη είναι. Μόνο Βιερίνη αλλάζει παιχνίδι. Αυτό. Έγινε φίλε, καλό μεσημέρι. Bye. Πάμε δεν επόμενος. Έχουμε στο πόδαλο ακόμα. 15 του μηνός. Χαίρετε. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Yeah. Εγώ μιλάω. Εσείς. Εσύ μιλάς, εσύ μιλάς. Ωραία. Που είστε και, είστε και λακωνικός εσείς. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό με βγάλατε παραπέντε. Αφού εσύ παίρνεις παραπέντε, τι. Από και 30 έχω πάρει. Με ενημερώσαν ότι θα είμαι ο έκτος σειρά. Λογικό, μάλιστα. Τι να κάνω. Είναι η εκπομπή που πουλάει, λοιπόν. Κύριε. Εντάξει, να σκεφτείς ότι υπάρχει και τερματοφύλακας που είναι ο έκτος στη σειρά στον ΠΑΟΚ. Άρα, δώσ' να φαντάζει πώς θα περιμένει. Υπομονή. Ναι, σωστό. Και άμα έρθει και πώς είναι αυτό από την Τουρκία, τον Μπόικοφ, πώς θα το Μπόικο παίρνει ο μάνατζερ το ίδιο τηλέφωνο και λέει ότι κλείνει ο Μπόικο. Έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα πλέον. Φόρτσα Πλας πήρε σήμερα. Όχι. Γιατί? Δεν πήρα. Ναι, όμως αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι σοβαρό. Τηλέφωνο και διεύθυνση.
Α, ο κύριος Βασιλόπουλος ζητάει όνομα, τηλέφωνο και διεύθυνση. Ναι. Για να δημοκρατικά να... Κανένα πρόβλημα. Εδώ στο Περιστέρι, από Περιστέρι, επειδή είπε ο Σταύρος για να πούμε ποια περιοχή. Κώστα! Υπάρχει στο Περιστέρι κοντά. Κώστα! Εδώ είσαι ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε, εδώ Κώστα. Πού είσαι ρε φίλε, έχεις αμάνια. Σ' ακούμε φίλε, άστος είναι λίγο... Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα και έχουν χαζέψει. Ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από μένα, καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά. Και αντοχή στη δύσκολη δουλειά που κάνετε και γερό στο μάχη. Για εδώ στο μάχη, φίλε. Λοιπόν, κάνω δίαιτα μια εβδομάδα. Άμα κερδίζει ο ΠΑΟΚ είναι πιο εύκολα. Άμα χάνει το ότι θα φταίμε πάλι εμείς, να δεις εκεί να δεις πλάκα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτό είναι λίγο απτάγραφα, αλλά το ζείτε και εσείς αυτό. Ναι. Και αυτό παρακαλάτε να μπαίνει μπάλα στο πλεκτό. Λοιπόν, οπότε λίγα θα πούμε αναγκαστικά λόγω χρόνου. Θα πω ότι γιατί... Απτάγραφα ήταν ωραία η ατάκα του φίλου ακροατή. Απτάγραφα είναι ένα μαγαζί που διαφημίζει ο Συρίγος. Ναι. Απτάγραφα. Ναι. Ωραία. Στο χωριάτι, στο χωριάτι. Έλα, φίλε. Λοιπόν, ότι, όπως ό,τι λέγαμε και στην αρχή της σεζόν, ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία ως οργανισμός είναι outsider. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για μένα θα αλλάξει πολύ από τρία παιχνίδια αυτά των επόμενων δύο εβδομάδων. Του ΠΑΟΚ Ατρόμητος, του Πανετολικού ΠΑΟΚ και του ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ. Ξεκινάω από το πρώτο να εξηγήσω γιατί στα γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ να βγάλει από το πρώτο παιχνίδι, αν είναι δυνατόν, off τον Ατρόμητο. Γιατί στον επαναληπτικό Ατρόμητος ΠΑΟΚ το επόμενο μάτς Ατρόμητου είναι με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι άλλο να μπει ένας Ατρόμητος και να καταφέρει να πάρει ή να ελπίζει βάσιμα και να τα δώσει όλα με τον ΠΑΟΚ για πρόκριση στο κύπελλο και να συνεχίσει και να πάει να παίξει ξεφούσκωτος με τον Ολυμπιακό. Όπως και ξεφούσκωσε και με την ΑΕΚ αργότερα αν τυχόν περάσει. Και είναι άλλο να τα περιμένει, γιατί κακά τα ψέματα ο Ατρόμητος φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ελπίδες για πρωτάθλημα. Ναι. Να δει μόνο αυτά τα δύο μάτς με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό σε πρώτη φάση ως ένα σωσίβιο, ας πούμε, σε μια βαρετή χρονιά για αυτόν από εδώ και πέρα. Γιατί έχει εξασφαλίσει και την Ευρώπη. Και αν δεν έχει εξασφαλίσει την Ευρώπη, περίμενε, έχει ακόμα δρόμο. Είναι 33 με 26. Ναι. Είναι 7 πόντι διαφορά και ο έκτος πόσο είναι, εντάξει. Έχει την εικόνα αυτή, την εικόνα έχει. Θα δούμε αν αντέξει. Ναι, εντάξει, αν αρχίσει και κάνει 15 ήττες τώρα δεν έχει αυτή την εικόνα για να καταρρεύσει. Ούτε και από κάτω δείχνουν τόσο φοβερές ομάδες να κάνουν σερί. Ένα αυτό. Και τα άλλα δύο είναι τα μάτς στο Αγρίνιο και στα Γιάννενα, που αυτά για μένα κρίνουν πολλά, γιατί είναι πολύ σημαντικό το βράδυ που θα παίξει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ να έχει κάνει διπλό ΠΑΟΚ στα Γιάννενα το μεσημέρι και να ξέρουν και οι δύο που θα παίξει ο ΠΑΟΚ, να ξέρουν ότι αν δεν κερδίσουν είναι από κάτω από τον ΠΑΟΚ. Και με χ μένουν και οι δύο από κάτω και να ξέρουν τι έχουν να παίξουν με αυτόν μετά. Μας άγχωσες ήδη ρε φίλε. Ναι ρε, άντε κλείσε ρε, άντε ρε. Έχουμε άλλο να περιμένει. 15 μέρες και μετά άλλο θα είναι χαλαρά. Καλό άντε κλείσε, γεια. Να είστε καλά, γεια. Και πάνω σε αυτό που έλεγε και ο φίλος, σε αυτή την στήλη ντροπή που έχει φίλος. Έχουμε άλλον έναν, περίμενε. Α, έχουμε. Πάμε γρήγορα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Άλλο πήρα να πω, άλλο θα πω πάλι. Ναι. Πόσα εξάρια έχει ο ΠΑΟΚ, ρε. Πόσα εξάρια. Καθαρό αίμα. Ναι. Μισό. Ο Κάτσε, ο Κάνιας, ναι. Δύο. Ναι. Και θέλει ακόμα έναν ο Κόλκας. Είναι προφανές σαντανιστής. Ναι, ρε. Θέλει τα τρία εξάρια, γι' αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο, εύκολο. Αυτό. Ναι, ναι. Άρα λες ότι... Παίρνοντας από το χθεσινοβραδινό σου σχόλιο λίγο, το αυτό που γίνεται εκτός του Σταύρου. Mm. Αν μπορεί να γίνει και στο γήπεδο, ρε παιδιά της Τούμπας, μια φορά όπως ήμασταν μικροί, να παίρνει το καφεδάκι σου, την πύρα σου, τη ρετσίνα σου, το μαλόξι, ό,τι παίρνει ο καθένας, τα χάπια για την πίεση, άμα είσαι παππούς. Να έρθεις να γελάψεις, να γουστάρεις, να κλάψεις, να βρεις. Αλλά, με ένα κλίμα διαφορετικό, ρε παιδί. Πώς πάνε οι αεκτήδες, πώς πάνε οι γάβροι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Δεν μπορείς να βάλεις τη γέλιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορείς να βάλεις τη γέλιο, βγάλαμε χθες. Μα το πιστεύω, ρε παιδιά. Ναι, αλλά κάποτε γινόταν αυτό και σ' άλλα μάτια. Γινόταν και στα μέσα, δεν μπορεί να περιμένει να πα στην Κέρκυρα και στην Ξάνθη για να βγάλει γούστα. Εντάξει, παλιά όταν ήμασταν μικροί, λέγαμε, υπήρχε μια ατάκα ότι ο φασισμός θεραπεύεται με το διάβασμα και ο ρατσισμός με τα ταξίδια. Ναι. Και η γκρίνια θεραπεύεται με το γήπεδο, δεν θεραπεύεται με το Facebook, να πούμε. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και επισήμως να ανακοινώνει εντεκάδα και από να υπάρχει χολή από ανθρώπους που πιστεύω ότι όντως είναι ΠΑΟΚτσίδες. Είναι όντως, ρε. Δεν είναι τρολή, είναι δική μας. Αυτή που βρίζουν. Έχει και τρολ, έχει και τρολ.
Πέραν αυτό. Αλλά τσεκάρει, είναι και κάποιοι που είναι δική σου, ρε. Τουλάχιστον 10-15 στημένα προφίλ να δημιουργούν κλίμα εναντίον του ΠΑΟΚ, εναντίον, μέσα στο ίδιο τα Facebook του ΠΑΟΚ, εναντίον εμάς. Ξέρω εγώ. Χτυπάνε αβέρτα. Είναι άλλο. Εσένα η δουλειά σου ποια είναι? Η δικιά μου. Όταν καταλάβει ο κόσμος, όχι εσένα, εμένα, συγγνώμη. Ναι. Όταν καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε πόλεμο. Έτσι είναι. Ναι, και δεν είμαστε στο θέατρο να κάνουμε κριτική ότι ο Κιμούλης δεν τον έδωσε καλά το Σέξπιρ. Όταν καταλάβουν ότι έχουμε πόλεμο, όταν καταλάβουν ότι θα μπαίνει μέσα ο Σάκοφ και θα αρχίζεις το καλτσόν σου από την τρέλα, θα τον αποθεώνεις για να μπορέσει ο Σάκοφ να γίνει Πάπριτα, γιατί όποιος πιστεύει ότι ο Πάπριτα ήταν κανένας παικταράς, άμα είναι κανένας παικταράς, και νομίζω ότι πήραμε πρωτάθλημα με παίκτες μεγάλους οι οποίοι ποιοτικούς δεν ξανάρχονται, εσύ θα τον κάνεις μεγάλο. Εσύ θα τον κάνεις πρωταθλητή. Εσύ δεν λέτε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του? Δώσε στον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εσείς. Και ο Σάκοφ, μην περιμένετε κανέναν άλλον να το σηκώσει αυτό. Έγινε, φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Με την στήλη αυτή την τροπή που έχουμε στην. Ποιο, στις Σαρανταλήθειες. Ναι. Τι λέει? Με τους Σαρανταλήθειες θα κλείσουμε. Σε γενικές γραμμές, αν πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια πώς μπορείς να τα κάνεις όλα λάθος και να έχεις το σωστό αποτέλεσμα. Ντρεπόμαστε που και που. Για αυτό όμως, το, φίλε, για αυτό το τύπο. Η μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτή, να ξέρεις. Αλλά που και που. Λοιπόν. Φίλος, ακόμα ένας ξεφωνίζει για τη Forza Plus, για το ότι δεν είναι στο Read Point. Ένας άλλος γράφει για το 29, για τη Σιρήνη Μελβαδιά. Οι φίλοι που στείλατε μηνύματα, θα το τακτοποιήσουμε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα κερδίσετε εισιτήρια. Και ποδοσφαίρου και τα μπασκετικά δεν ήταν πάρα πολλά, θα κερδίσετε όσοι είστε. Συνέχεια με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη, φουλ επίθεση. Για την επόμενη ώρα έχουμε φάει πολύ μπινελίκι από φίλους ανθρώπους μπασκετικούς. Αύριο όλη εκπομπή για τον μπάσκετ θα είναι. Όλη εκπομπή για τον μπάσκετ αύριο. Καλό μεσημέρι.